Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές της Δράμας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Τουρισμού της Περιφερειάς μας, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου Δράμας, αγαπητές φίλες και φίλοι, η Δράμα ως οικός γαστρονομικός τουριστικός προορισμός είναι το θέμα του σημερινού εργαστηρίου μας, με σκοπό να συζητήσει δομές, βήματα ενός επιχειρησιακού σχεδίου, να αναδείξει την ταυτότητα του τόπου και του παραγόμενου προϊόντος και να δημιουργήσει νέες εμπειρίες. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να προσκαλέσω το βουλευτή Δράμας, τον κύριο Κυριαζίδη, για ένα μικρό χαιρετισμό. Ναι. Λοιπόν, μας εμπιστεύεστε, ευχάριστα. Συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες του τόπου μας, αλλά και αυτού που ελπίζουμε προς βοήθεια, συμπαράσταση, θα καταλήξω με εσάς και Αντιπεριφερειάρχα Τουρισμού. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την πρωτοβουλία αυτή και πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια του Αντιπεριφερειάρχη, που για πρώτη φορά γίνεται, αν θέλετε, μία κοινή προσπάθεια ανάδειξης, όπως είπε και η συγγήτρια, ενός προϊόντος του τόπου μας, του Ίνου, αλλά πιστεύω ότι αυτή η ταυτότητα είναι, θα έλεγα, διασφαλισμένη, κατοχυρωμένη από την εποχή του Διονύσου. Άρα η Δράμα έχει ταυτότητα σε ό,τι αφορά τον Ίνο. Απλά εμείς οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν την εκμεταλλευθήκαμε. Και βεβαίως αυτό έχει να κάνει ειδικότερα και με την δική μας πολιτική παρουσία και την αυτοδιοικητική, αλλά αν θέλετε και των παραγωγών, που σήμερα στη Δράμα θα λέγαμε μία μεγάλη παραγωγή ως ιδιαίτερο προϊόν που οι ίδιοι παράγουν, ενώ τους είναι ο παραγωγός του τόπου μας, που και για αυτοί για πρώτη φορά συνέρχονται, όχι με την έννοια της αντιπαλότητας, αλλά της ευγενούς άμυλας και του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να αναδειχθεί όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά θα έλεγα και έξω από τη χώρα, το ζήτημα που έχει να κάνει με το προϊόν αυτού του τόπου μας. Όχι ότι δεν το κάνουν η παραγωγή μας μεμονωμένα, αλλά για πρώτη φορά σήμερα εδώ γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και θα ήθελα να σημειώσω στους φιλοξενούμενους ότι ο θεσμός αυτός ήδη έχει πετύχει. Πριν ξεκινήσει, αυτή η συλλογική προσπάθεια έχει αναδείξει το γεγονός αυτό και η παρουσία βεβαίως αύριο εδώ και του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ καταδεικνύει αυτή την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε. Είναι ένας πετυχημένος επομένως θεσμός πριν ξεκινήσει. Είναι υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε. Από την δική μου πλευρά οφείλω να ακούσω τους ειδικούς, διότι δεν πρέπει να κάνουμε τον επιστήμονα επί παντός επιστητού. Ο καθένας έχει το δικό του αντικείμενο, το γνωστικό. Οφείλει να ακούει. Οφείλει λοιπόν να ακούσω και να αποτελέσω εκείνο το μέσο, πιστεύω και ο συνάδελφός μου και η συνάδελφή μου, μπροστά σε ένα κοινό σκοπό που έχει να κάνει με την προβολή του προϊόντος του συγκεκριμένου και όχι μόνο. Έχουμε καλή επιτυχία. Θα παρακαλούσα και κλείνω τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, επειδή ανοίγεται το θεματικό εργαστήρι σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την καθιέρωσή του και ως νέο πρόγραμμα. Τα λέω καλά ή όχι?
Πιστεύω ότι η έδρα ανήκει στη Δράμα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελούσε πρόκληση και νομίζω ότι είναι ένα γεγονός που θα πρέπει και εσείς με την παρουσία σήμερα εδώ να το κατοχυρώσετε ως ένα σήμα κατεθέν της δικής σας παρουσίας και προσφοράς της περιφέρειας μπρος στη Δράμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κυριαζίδη, και παρακαλώ τον κύριο Καραγιαννίδη για έναν βουλευτή της Δράμας, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Συγχωρήστε μου λίγο τη φωνή, είμαι στο μέσο γρίπης, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω και πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα θετικότατο βήμα. Οι ΗΠΗ μαζί με τον Δήμο και την Αντιπεριφέρεια έχουν συμμαχήσει και ξεκινάμε μία ιστορία η οποία θα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλό είναι ότι γίνεται τώρα. Πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία, όχι γιατί το θέλουμε ή γιατί είναι τελεσίδικο, αλλά γιατί έχει όντως η Δράμα παράδοση με τα κρασιά της και έχει δημιουργήσει εδώ και αρκετό καιρό όνομα όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή επιτυχία στο τριήμερο αυτό. Να δώσω τα συγχαρητήρια για την οργάνωση και στην Αντιπεριφέρεια και στο Δήμο Δράμας. Ελπίζω να γίνει πλέον ένας θεσμός ο οποίος θα προβάλλει όχι μόνο τα κρασιά που είναι το κύριο μέλημα αυτής εδώ της ιστορίας, αλλά θα προβάλλει και τη Δράμα και τις άγνωστες πτυχές της, οι οποίες για πολύ κόσμο στη χώρα δεν είναι γνωστές και δεν τις έχουν επισκεφτεί. Καλή επιτυχία και μακάρι να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ευχαριστούμε, κύριε Καραγιαννίδη. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη Δράμας, τον κύριο Πατακάκη, επίσης για ένα μικρό χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλή σας μέρα. Κύριοι και κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κύριε συνάδελφε, κύριε Αμυρίδη, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Οινολογίας, που είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζουμε στο workshop με το οποίο ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις μας για την ανάδειξη της Δράμας ως προορισμού οινικού και γαστρονομικού τουρισμού. Πρόκειται για μία συντονισμένη προσπάθεια με την οποία φιλοδοξούμε να αξιοποιήσουμε τη σχέση του τόπου μας με το ποιοτικό κρασί. Μια σχέση που ξεκινάει από την αρχαιότητα με τα διονυσιακά δρόμενα και όλη την παράδοση που τα συνοδεύει και φτάνει ως τις μέρες μας με τα εξαιρετικά και διεθνούς φήμης κρασιά που παράγουν τα τοπικά ενοπία. Πιστεύουμε ότι η Δράμα αξίζει να γίνει ένας γνωστός και καταξιωμένος σε διεθνές επίπεδο προορισμός για τους λάτρεις του καλού κρασιού. Και τον τρόπο για να γίνει αυτό, τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθήσουμε, τα συστηματικά βήματα που πρέπει να γίνουν, θα τα αναπτύξουμε εδώ σήμερα. Πιστεύουμε ότι με τις εξαιρετικές εισηγήσεις από πραγματικά αξιόλογους προσκεκλημένους, από οι δήμονες του χώρου του κρασιού, της γεύσης, του πολιτισμικού τουρισμού, αναμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε προτάσεις, να μάθουμε μέσα από τις εμπειρίες καταξιωμένων αντίστοιχων προορισμών, να συζητήσουμε σε βάθος προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουμε με σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια στο δικό μας σχεδιασμό. Και σας διαβεβαιώνουμε, όπως άλλωστε φαίνεται και από το ιδιαίτερο πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που ακολουθούν, πως είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε. Στόχος μας οι εκδηλώσεις αυτές να γίνουν θεσμός και θα το διεκδικήσουμε πραγματικά με αξιώσεις. Στόχος μας η Δράμα να πάρει αυτό που δικαιωματικά της ανήκει, μια θέση ανάμεσα στους εκλεκτότερους οινικούς προορισμούς της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, κύριο Αμυρίδη, για ένα μικρό χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ.
αγαπητοί βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Δράμας, εκπρόσωποι των Δημάρχων, υνοπαραγωγοί και κυρίως ειδικοί του τουρισμού, δημοσιογράφοι που ασχολείστε με τον τουρισμό, θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ αυτή την εκδήλωση. Ο κύριος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Παυλίδης, έχει δηλώσει παντού ότι ο τουρισμός αποτελεί πλέον την καρδιά της ανάπτυξης της περιφέρειάς μας. Αυτό το λέει κυρίως γιατί το σκέφτεται ως εξής. Ο τουρισμός πρέπει να αποδώσει στην κοινωνία αυτό που η κοινωνία αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Η κοινωνία η δική μας, το πρώτο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία. Συνεπώς, ο τουρισμός πρέπει να βοηθήσει στην αύξηση της απασχόλησης. Αυτό έχουμε μια συγκεκριμένη στόχευση για το πώς μπορούμε να το επιτύχουμε και να το κάνουμε και μέρος της συνείδησης όλων των κατοίκων. Θέλουμε να υπάρξει μια ενιαία περιφερειακή συνείδηση για την δικιά μας την περιφέρεια, το οποίο το δουλεύουμε. Θέλουμε να γίνει τουριστικός προορισμός αριστείας που εμπεριέχει και αυτό για το οποίο σήμερα θα συζητήσουμε. Θέλουμε 12 μήνες να είμαστε τουριστικός προορισμός και τα ωφέλη από την τουριστική αυτή δραστηριότητα να φτάνουν μέχρι τη βάση της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Καταρχήν, ο πρώτος είναι η διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος της τουριστικής επιχείρησης με το τοπικό προϊόν, τον πρωτογενή τομέα και τα προϊόντα μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα. Και σε επόμενη φάση είναι με το να χρησιμοποιήσουμε στις επιχειρήσεις μας και στις τουριστικές αλλά και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση τους κατοίκους από τον τόπο μας, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι και σωστά εκπαιδευμένοι και έχουν την εμπειρία, αλλά έχουν και αυτή την κουλτούρα και το μεράκι που έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Οι ειδικές μορφές τουρισμού, μία από τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα, βοηθούν να δώσουν στον επισκέπτη μία άλλη ταξιδιωτική εμπειρία που θα του μείνει ως κάτι διαφορετικό. Επίσης βοηθούν στην επέκταση της εποχικότητας που έχει ο τουρισμός ως προϊόν και έτσι τον έχει δουλέψει η Ελλάδα μέχρι σήμερα και προσπαθεί να τον αλλάξει και σιγά σιγά τον αλλάζει. Αλλά παράλληλα βοηθούν και στη μείωση της ανεργίας και στη βελτίωση της απασχόλησης. Θέλω μέσα από αυτή τη συζήτηση, την οποία θέλω να την παρακολουθήσω και να έχω και τις απόψεις μετά και στην κουβέντα θα μείνουμε, να δημιουργήσουμε στο τέλος μαζί με τους επιχειρηματίες του τόπου που ασχολούνται είτε με την υνοπαραγωγή είτε με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, να δημιουργήσουμε ένα προϊόν. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ό,τι ωραίο κουβεντιάσουμε εδώ, πρέπει να γίνει κάτι πρακτικό το οποίο να έχει αποτέλεσμα που θα το νιώσει πλέον και ο Δραμηνός και ο Καβαλιώτης και ο κάτοικος αυτής της περιφέρειας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι από αυτή την κουβέντα να δημιουργήσουμε ένα προϊόν. Νομίζω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας έχει τη στόχευση αυτή εδώ, αγαπάει τον τόπο του. Εγώ θέλω να πω στον κύριο βουλευτή, το θεματικό εργαστήρι από τη στιγμή που εδώ το ξεκινάμε, να είστε σίγουροι δεν θα το πάρουμε από εδώ. Εδώ με τον κύριο Πατακάκη έχουμε κουβέντες. Είναι δραστήριος, είναι απαιτητικός. Δεν νομίζω ότι θα το πάρουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, να σας πω εγώ ότι εδώ... Εμείς ξέρουμε. Ναι. Να μάθουν και έτσι, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, να μην στη συνέχεια αρχίζουμε και το λίγο και το αποψηλώνουμε και το βλέπουμε διαφορετικά. Να σας πω ότι αυτό που είπα και στον κύριο Πατακάκη είναι ότι η Δράμα έχει τα στοιχεία αυτά για να είναι ψηλά στην τουριστική ανάπτυξη. Έχει το φυσικό περιβάλλον, έχει τους ανθρώπους, έχει τα προϊόντα και τα στοιχεία που μπορούν να το αναδείξουν. Από εκεί και πέρα, σαν περιφέρεια εμείς, έχουμε όλες τις ειδικές μορφές τουρισμού, έχουμε μια στόχευση να τις καταστήσουμε ένα σαφές τουριστικό προϊόν. Στα πλαίσια αυτά η συνεργασία τόσο με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας όσο και με τις υπόλοιπες θα είναι συνεχής και ο κάθε ένας θα έχει αυτό που πρέπει να έχει. Είναι δεδομένο ότι η Δράμα έχει ορισμένα, έχει σημεία ας πούμε, τα οποία είναι χαρακτηριστικά σε όλη την Ελλάδα. Αν πεις Φαλακρό, οπουδήποτε το πεις, το ξέρουν. Αν πεις Ονειρούπολη, την ξέρουν. Για το κρασί θα το δουλέψουμε και θα το ξέρουν ήδη κάποιοι, θα κοιτάξουμε να το μάθουν ακόμα περισσότεροι και να γίνει στόχος και προορισμός η Δράμα. Να ξέρετε ότι τη Δράμα θα τη στηρίξουμε με το παραπάνω και δεν πρόκειται κανένας να αδικηθεί. Έτσι, είναι εντολή αυτή του κυρίου Παύλη, του Περιφερειάρχη.
Να πω ότι το βλέπουμε πολύ θετικά και σας λέω ότι σε συνεργασία, ήδη έχουμε μια συνεργασία με τον κύριο Πατακάκη και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης μας τον τουρισμό τον έχει πρώτο στην ατζέντα του και ασχολείται και ο ίδιος προσωπικά. Καταλήγοντας, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό και να εκφράσω μια ευχή. Οι επιχειρηματίες του τόπου μαζί με τους ειδικούς και με τη βοήθεια τη δικιά μας όλων των πολιτικών που είμαστε εδώ σήμερα να καταφέρουν αυτά που θα πούμε σήμερα να τα κάνουν προϊόν. Να έχει απήγηση στην κοινωνία, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Αυτό είναι στο τέλος της ημέρας αυτό θα είναι και το ζητούμενο και αυτό είναι που θα καταλάβει και ο κόσμος και εκεί θα είναι και η επιτυχία προς την κοινωνία. Να έχουμε θέσεις απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Μυρίδη. Το λόγο έχει και ο κύριος Δεμερτζής, εκπρόσωπος του Δημάρχου Δράμας, για ένα μικρό χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Εκπροσωπώντας τη νέα Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο Δράμας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σε αυτό το θεματικό εργαστήρι που σκοπό έχει να διερευνήσει τον τρόπο και τον προγραμματισμό των δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να αναδειχτεί η Δράμα ως ένας εινικός γαστρονομικός προορισμός. Έχουμε την τύχη σήμερα να έχουμε μαζί μας σημαντικούς ανθρώπους εισηγητές από την Ελλάδα, δημοσιογράφους του τουριστικού ρεπορτάζ, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τις εισηγήσεις τους και τις ομιλίες τους θα μπορέσουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Δράμας από την πρώτη στιγμή, ακόμα και πριν αναλάβουμε, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το θέμα. Η Αντιπεριφέρεια το γνωρίζει. Συνεργαζόμαστε στενά από τον Ιούνιο, μόλις εξελέγει η νέα Δημοτική Αρχή, με την Αντιπεριφέρεια, με τους εξαιρετικούς συνοπαραγωγούς της περιοχής μας, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, ώστε να αναδείξουμε τη Δράμα μας στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε όλη τη διάθεση, θα δώσουμε όλη τη βαρύτητα. Ο Δήμος θα είναι παντού παρόν και θα συντελέσει με κάθε τρόπο που θα μπορέσει και προς κάθε κατεύθυνση, ώστε τελικά να πετύχουμε αυτό που αξίζουμε. Είναι πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει στη Δράμα. Είναι πολύ σημαντικό για την Δράμα και για το Δήμο Δράμας, ο οποίος ως Μητροπολιτικός Δήμος της περιοχής μπορεί να βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεμερτζή. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας στο υπόλοιπο μέρος της ημερήσιας διάταξης. Καταρχήν όμως θα θέλω να σας παρουσιάσω τους εισηγητές μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα, εξ αριστερών. Ο κύριος Κούτουλας, με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και με διδακτορική διατριβή στο τουριστικό μάρκετινγκ, εργάζεται από το 1990 ως σύμβουλος και σύμβουλος σε θέματα τουρισμού πολιτισμού, γαστρονομίας και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε διάφορες χώρες, ενώ τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό του έργο. Από το 2014, ο κύριος Κούτουλας εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με το μάρκετινγκ, την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση ξενοδοχείων και επιχειρήσεων φιλοξενίας. Προηγουμένως, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ διενεργεί σεμινάρια και διευθυντικά για διευθυντικά και ανώτερα στελέχη ξενοδοχείων καθώς και τουριστικών και δημόσιων οργανισμών. Η εισήγησή του έχει τίτλο «Η εδραίωση της Δράμας ως δημοφιλούς εινογαστρονομικού προορισμού». Στη συνέχεια έχουμε... Ένα λεπτό, σας παρακαλώ, είναι και θέμα τιμής. Είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Συνολογίας, θα πει δύο κουβέντες ο κύριος Μάμελης. Να τελειώσω την παρουσίαση των εισηγητών μας. Ναι, να μην το ξεχάσω. Πολύ ευχαρίστως.
Στη συνέχεια θέλω να σας παρουσιάσω την κυρία Νανά Δαριώτη. Είναι δημοσιογράφος γεύσης. Εγώ θα πω ακριβώς αυτά τα οποία μου έχει στείλει ως βιογραφικό σημείωμα. Γεννήθηκε λοιπόν πριν από 50 χρόνια στην Αθήνα, έτσι ξέρουμε και την ηλικία σας. Ναι. Σπούδασε νομικά, δεν έγινε δικηγόρος, αλλά έκανε επάγγελμα αυτό που αγαπούσε εξ αρχής. Να μελετάει και να γράφει για θέματα που την απασχολούν. Είναι δημοσιογράφος γενικός, γεύσης ειδικός τα τελευταία πολλά χρόνια. Πέρασε από τη γέννηση και την αρχισυνταξία του γαστρονόμου στη διεύθυνση του Βήμα Γκουρμέ και τώρα είναι αφοσιωμένη στο πιο νέο της δημιούργημα, το περιοδικό Αλάτι και Πιπέρι. Κατά τα άλλα, εκδόσεις, κάποια βιβλία, εφημερίδες, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, ταξίδια είναι ο γαστρονομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έχει πάθος με τα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς, τη ζωντανή ιστορία του πολιτισμού της κατσαρόλας, τις ιστορίες ανθρώπων και τόπων. Η εισήγησή της είναι «Κάν το όπως η Τοσκάνη», θα μας το αναλύσει η ίδια στη συνέχεια. Δίπλα στην κυρία Δαριώτη, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρουλιδάκη, είναι ο γράφος. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης, λοιπόν, γεννήθηκε στην Αθήνα. Την ηλικία δεν τη λέω. Δεν τη λέμε, όχι. Αν και πολύ θα ήθελε, μας λέει, να έχει γεννηθεί στην Κρήτη. Από τα 40 χρόνια της επαγγελματικής του ζωής, τα 30 τουλάχιστον σχετίζονται με το κρασί, το οποίο υπηρέτησε από διάφορες θέσεις ευθύνες στον ιδιωτικό τομέα. Ανάμεσά τους και αυτή του Γενικού Διευθυντή σε γνωστές είναι εμπορικές και εινοπαραγωγικές εταιρείες. Παράλληλα όμως με όποια άλλη απασχόληση, από το 1987 εινογραφεί σχεδόν αδιαλείπτος, έχοντας συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Ναυτεμπορική» και τα περιοδικά «Έψιλον της Ελευθεροτυπίας» και «Βήμα Γκουρμέ». Τώρα συνεργάζεται με το γαστρονομικό περιοδικό «Αλάτι και Πιπέρι». Και τέλος έχουμε κοντά μας την κυρία Βίκη Κατσίκη, η οποία είναι σύμβουλος μάρκετινγκ σε θέματα τουρισμού και πληροφορικής, έχοντας υλοποιήσει έργα σε συνολικά 13 χώρες. Πριν λοιπόν περάσουμε στην παρουσίαση των εισηγήσεων, ο κύριος Πρόεδρος του Τμήματος Συνολογίας έχει το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Και οι βουλευτές και οι αντιπεριφερειάρχοι και αντιπεριφερειάρχοι τουρισμού και οι εκπρόσωποι του Δημάρχου, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας των 3 ημερών, αλλά και του θεματικού εργαστηρίου, το οποίο ξεκινάει στη Δράμα και θα παραμείνει στη Δράμα, σύμφωνα με τη δέσμευση του κ. Αντιπεριφερειάρχη. Και αυτό γιατί σε μια εποχή όπου χαρακτηρίζεται ως εποχή της εμπειρίας, ως η οικονομία είναι experience economy πλέον, η σύνδεση του πρωτογενού και δευτερογενού τομέα της οικονομίας με τη δημιουργία εμπειρίας και κυρίως μέσω του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελεί μια διέξοδο η οποία και αυξάνει την αξία, την προστιθέμενη αξία των προϊόντων, αλλά και δημιουργεί θέσεις εργασίας και φυσικά αναγνώριση σε μια περιοχή. Μια περιοχή η οποία οφείλει να καταστεί πλέον ένας τουριστικός προορισμός. Ένας προορισμός ο οποίος θα έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες, δηλαδή παράδοση, προϊόντα, ειδικούς επιστήμονες, το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό και την ακαδημαϊκή κοινότητα, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο image, μια συγκεκριμένη εικόνα, η οποία θα τη διαφοροποιήσει από όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Εμείς ως τμήμα εινολογίας λειτουργούμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε ένα τμήμα καινούριο, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από περίπου 5 χρόνια και με την βοήθεια των βουλευτών, των παρισταμένων βουλευτών, του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου, κατάφερε και παρέμεινε ζωντανό μέσα από το σχέδιο Αθηνάς. Είναι ένα τμήμα το οποίο
συνεχώς αναπτύσσεται. Έχουμε σχεδιασμό και για προγράμματα διαβίου μάθησης, αλλά και έχουμε καταθέσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα οποία ελπίζουμε σε λίγο καιρό να γίνουν πραγματικότητα. Και συνεχώς θα συνεργαζόμαστε μαζί με την Αντιπεριφέρεια για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον τουριστικό προορισμό. Σίγουρα είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται ειδικές γνώσεις. Είμαι σίγουρος ότι όλοι εδώ πέρα και κυρίως οι καλεσμένοι με τον κύριο Κούντουλα κιόλας έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο μεταπτυχιακό του ΕΑΠ πάνω στο τουριστικό μάρκετινγκ. Θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα μιλήσω και λίγο ως πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου, είναι η άλλη ιδιότητά μου, και εμείς ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο μπορούμε να συνδράμουμε πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ούτως ή άλλως σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε συνδράμει. Βλέπω η περίπτωση της Σαντορίνης ως του κορυφαίου γαστρονομικού τουριστικού προορισμού της Ελλάδος. Πέρυσι ήμασταν συνδιοργανωτές στο έτος γαστρονομίας του Δήμου Σαντορίνης και συνδιοργανώσαμε το μεγάλο συνέδριο που έγινε γύρω από την ολογία και τον ελληνικό τουρισμό. Κάτι τέτοιο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να το πραγματοποιήσουμε την επόμενη φορά στη Δράμα. Να ξέρετε ότι είμαστε παρόντες, θα είμαστε σε συνεργασία με όλους τους φορείς και πιστεύουμε ότι ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτική, αλλά και οι επιχειρηματίες του κλάδου και οι πολίτες στη Δράμα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο ζητάει ο σύγχρονος καταναλωτής. Έναν διαφοροποιημένο προορισμό με συγκεκριμένο προϊόν που θα του προσφέρει συγκεκριμένη εμπειρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Και προχωρούμε. Το θεματικό μας, λοιπόν, αυτό εργαστήρι υλοποιείται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειάς μας για βελτίωση και αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, με τον εμπλουτισμό του σε δράσεις, υπηρεσίες και νέα προϊόντα. Γιατί επιλέχθηκε το κρασί? Γιατί είναι ένα προϊόν υπαρκτό, υψηλής ποιότητας και αναγνωρισμένης ταυτότητας. Η Δράμα, ως γνωστόν, είναι μία από τις καλύτερες και ποιοτικότερες αμπελουργικές ζώνες της Ελλάδας. Η ανάπτυξη της αμπελουργίας και παραγωγής ποιοτικού κρασιού στην περιοχή κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια είναι εντυπωσιακή. Τα 7 ενοπία της δημιούργησαν το πολύ καλό αυτό προϊόν, ονομαστό και βραβευμένο, εφαρμόζοντας εινοποιητικές τεχνικές νέες για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Η αμπελουργία όμως στη Δράμα δεν είναι μία δραστηριότητα των τελευταίων ετών. Η έβρεση κουκουτσιών σταφυλιών, ίσως των αρχαιότερων στον κόσμο, και αρχαίων πατητηριών, αποδεικνύει ότι η αμπελοκαλλιέργεια στη Δράμα ήταν διαδεδομένη εδώ και χιλιάδες χρόνια π.Χ. Άλλωστε, και η δυναμική παρουσία της λέσχης φύλων της Αμπέλ και της ερασιτεχνικής παραγωγής ίνου δηλώνει, αν θέλετε, ακριβώς και αυτή την παράδοση. Η παρουσία επίσης του Ναού της Καλής Βρύσης, αφιερωμένου στο Θεό Διόνυσο, ένα άλλο σήμα κατά τεθέν της περιοχής μας. Η πληθώρα των δρομένων που σχετίζονται με τη διονυσιακή λατρεία δείχνουν πως η αρχαία τοπική ιστορία είναι ζυμωμένη με μύθους που έχουν επίκεντρο την παραδοσιακή καλλιέργεια της Αμπέλου. Δίπλα όμως στο κρασί υπάρχουν και οι γεύσεις, οι μυρωδιές και τα αρώματα της τοπικής μας κουζίνας. Η Δράμα είναι ένας τόπος πολυσυλλεκτικός. Έγινε η νέα πατρίδα μεγάλου αριθμού προσφύγων που φέραν μαζί τους νέες γεύσεις και αρώματα. Μια μεγάλη, λοιπόν, ποικιλία στοιχειοθετεί τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής μας. Αυτό, λοιπόν, το πολύ καλό είναι ο γαστρονομικό προϊόν, ήρθε η στιγμή να συναντήσει τον τουρισμό και να δημιουργήσει ένα νέο προορισμό εινικού και γαστρονομικού τουρισμού. Με ποιον όμως τρόπο η συνάντηση αυτή θα καταλήξει σε τουριστικό προϊόν, ένα προϊόν με ταυτότητα? Ποιες οι συνθήκες και οι όροι κάτω από τους οποίους ο εινοτουρισμός θα πάρει σάρκα και οστά? Ποιος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αγοράς, των επαγγελματιών
της κοινωνίας των πολιτών, τι είδους εινοτουρισμό θέλουμε, σε ποιους απευθυνόμαστε. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που θέτουμε στο εργαστήριό μας, προκειμένου να βοηθηθούμε στο σχεδιασμό του επιχειρησιακού μας σχεδίου, ευελπιστώντας πως σύντομα θα μπορούμε να μιλάμε και να υποστηρίζουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι βιώσιμο και κερδοφόρο. Το λόγο έχει ο πρώτος συζητητής, ο κύριος Κούτουλας, ο οποίος αναλαμβάνει και όλη το συντονισμό και τη διαχείριση του θεματικού εργαστηρίου. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας να είμαστε εδώ σε μία τόσο ιστορική περιοχή σε σχέση με το κρασί και να δώσουμε κι εμείς κάποιον, μάλλον να συνεισφέρουμε κι εμείς στον προβληματισμό για το πώς μπορεί να κεφαλαιοποιήσει η περιοχή αυτό τον πλούτο που διαθέτει. Έχω ασχοληθεί κατ' επανάληψη με θέματα γαστρονομικής ανάπτυξης, γαστροτουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Τις πιο έτσι ενδιαφέρουσες εμπειρίες και παραστάσεις τις αποκόμισα από δύο μεγάλα έργα, όπως ήταν η πρωτοβουλία Aegean Cuisine των επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που οργάνωσαν σε παραπλήσια λογική μία πρωτοβουλία που κάλυψε πολλές δεκάδες νησιά και κινητοποίησε ένα μεγάλο αριθμό παραγωγών, εμπόρων, εστιατόρων, ξενοδόχων να ενταχθούν σε ένα δίκτυο προκειμένου να προβάλλουν πολύ πιο επιθετικά την εξαιρετική γαστρονομική παράδοση που έχουν αυτά τα νησιά, αλλά η οποία στο πλαίσιο του μαζικού τουρισμού συχνά είναι αφανής, είναι αόρατη, γιατί την κρύβουν τα ευτελή τουριστικά εστιατόρια με τα φωτογραφημένα φαγητά στις προθήκες τους που δυστυχώς βλέπουμε στα τουριστικά μέρη της χώρας μας. Έτσι λοιπόν, υπήρξε η φιλοδοξία από τα δύο επιμελητήρια να κάνουν πιο αναγνωρίσιμη την κουζίνα του Αιγαίου και να δημιουργήσουν ένα brand name. Βλέπετε στην οθόνη και το λογότυπο Aegean Cuisine. Είναι μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται και υπάρχει και συζήτηση να επεκταθεί και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το δεύτερο, ακόμα μεγαλύτερο έργο γαστρονομίας στο οποίο είχα τη χαρά να εμπλακώ είναι η καμπάνια που ετοιμάζει ο ΣΕΤΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, για το πάντρεμα τουρισμού και γαστρονομίας. Και είχα την τιμή να εκπονήσω το επιχειρησιακό σχέδιο για αυτή την προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτών των δύο έργων και άλλων μικρότερης εμβέλειας, είχα την δυνατότητα να μιλήσω με πάρα πολλούς συναδέλφους σας, με παραγωγούς, με εστιάτορες, με ξενοδόχους, με τουριστικούς πράκτορες και επαγγελματίες άλλων κλάδων, γύρω από το πώς θα παντρέψουμε τη γαστρονομική ταυτότητα με τον τουρισμό. Και βάσει λοιπόν αυτής της τριβής και της εμπειρίας, θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις. Αυτό που βλέπουμε διεθνώς είναι ότι η αγορά των λεγόμενων γαστροτουριστών μεγαλώνει. Τι εννοούμε με γαστροτουρίστες? Εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν έχοντας ως πρώτη στο κίνητρο του ταξιδιού τους να γνωρίσουν νέες γεύσεις, γεύσεις υψηλού επίπεδου και με αφορμή τη γαστρονομία να ανακαλύψουν και τον πολιτισμό της καθημερινότητας, τις παραδόσεις που συνδέεται με αυτό το κομμάτι, με αυτό το απολαυστικό κομμάτι της ζωής μας. Υπάρχει λοιπόν μια τουριστική πελατεία διαρκώς αυξανόμενη, η οποία συνεχώς αναζητά νέους προορισμούς. Έχει πάει στους κλασικούς προορισμούς, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, έχει πάει στη Καλιφόρνια και διαρκώς αναζητά νέα μέρη με άγνωστες γεύσεις, με περίεργες γεύσεις, με πρωτότυπες γεύσεις. Δίνουν μεγάλη αξία στην αυθεντικότητα και στην παράδοση που κρύβεται πίσω από την αυθεντικότητα.
θέλουν να ενθαρρύνουν με τη δραχμή που ξοδεύουν την τοπική οικονομία. Είναι πολύ συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. Θέλουν να στηρίξουν το τοπικό παραγωγό, θέλουν και εκείνοι να εισφέρουν τον οβολό τους ώστε να διατηρηθούν κάποια προϊόντα, κάποια επαγγέλματα που απειλούνται από τη μαζική παραγωγή τροφίμων, από την παγκοσμιοποίηση. Και επίσης είναι μια πελατεία που έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και ευαισθησία γύρω από την υγεία. Θέλει να τρέφεται πιο υγιεινά. Θέλει επίσης η κατανάλωση που κάνει στο φαγητό να επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον. Πιθανόν να έχετε ακούσει για το κίνημα των 100 μιλίων. Μία τάση που λέει ότι θα πρέπει να μαγειρεύουν και να καταναλώνουμε προϊόντα που έχουν παραχθεί γύρω-γύρω στη γειτονιά μας και όχι να φέρνουμε από την άλλη άκρη του κόσμου προϊόντα εκτός εποχής για να φάμε, ξέρω εγώ, Νοέμβρη-μήνα φράολες. Νοέμβρη-μήνα, καλό είναι να φάμε τα εποχιακά προϊόντα, τα εποχιακά είδη που καλλιεργήθηκαν στη γειτονιά μας, είναι στη καλύτερη τους εποχή, είναι πεντανόστιμα και είναι φτηνά. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν χρήματα προκειμένου να βιώσουν αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία. Άρα λοιπόν και εμείς χρήματα θέλουμε να βγάλουμε, ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την πελατεία. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την αγορά. Όπως στη Δράμα αναπτύσσεται ο προβληματισμός πώς θα προσεγγίσουν αυτή την αγορά, έτσι πριν από εμάς, σε πολλές περιπτώσεις και αρκετές δεκαετίες πριν από εμάς, προορισμοί σε διάφορα μέρη του κόσμου ήδη έχουν οργανωθεί και έχουν προσεγγίσει πολύ συστηματικά την αγορά των γαστροτουριστών. Αναδεικνύουν την παράδοσή τους, την γαστρονομική τους παράδοση, ενισχύουν μια πιο δημιουργική, μια πιο μοντέρνα προσέγγιση στις κατά τα άλλα παραδοσιακές συνταγές, αντιμετωπίζουν δηλαδή τη γαστρονομία ως ένα ζωντανό οργανισμό που διαρκώς εξελίσσεται και βλέπουμε ότι στους εδρεωμένους γαστρονομικούς προορισμούς να υπάρχει ένας πατριωτισμός μεταξύ των επαγγελματιών. Αυτό που ονομάζω ένας γαστρονομικός πατριωτισμός. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί θεωρούν υποχρέωσή τους να προβάλλουν τις συνταγές του τόπου τους και τα προϊόντα του τόπου τους. Αποτελούν δηλαδή τους καλύτερους πρεσβευτές για την τοπική γαστρονομία ή εινογαστρονομία. Αφού θεωρούν τα τοπικά προϊόντα, τις τοπικές συνταγές, αναπόσπαστο κόμμα της ταυτότητάς τους, της κληρονομιάς τους. Είναι επαγγελματίες με έψιλον κεφαλαίο, πρεσβεύουν έναν πολύ υψηλό επαγγελματισμό, δραστηριοποιούνται σε προορισμούς που είναι πολύ καλά οργανωμένοι στο να προβάλλουν αποτελεσματικά όλη τους τη γαστρονομική προσφορά και έχουν και μια ξεκάθαρη ταυτότητα. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ επάνω στο branding. Και έτσι λοιπόν, όταν πέφτουν στο τραπέζι τοπονύμια όπως Μπορντό, όπως Αλσατία, όπως Βουργουνδία, όπως Τοσκάνη, όπως Καλιφόρνια, επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η πολύ συστηματική δουλειά, αμέσως στον ψαγμένο καταναλωτή έρχονται πολύ συγκεκριμένοι συνειρμοί για το τι κουζίνα πρεσβεύουν αυτοί οι προορισμοί, για το τι κρασί πρεσβεύουν αυτοί οι προορισμοί. Άρα λοιπόν, επί χρόνια δούλεψαν στο branding τους, στο να αναδείξουν μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα. Αυτοί λοιπόν είναι ουσιαστικά οι ανταγωνιστές μας. Τι συμβαίνει όμως στην Ελλάδα? Αυτό που η έρευνα των τελευταίων χρόνων έχει δείξει και αυτό που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς γαστρονομικούς πόρους, τους οποίους όμως δεν έχουμε αναδείξει. Δεν είμαστε κατάλληλα οργανωμένοι προκειμένου να βγάλουμε προς τα έξω όλο αυτό το θησαυρό. Σε γεύσεις, σε ιστορία, έχουμε προϊόντα με πολύ ιδιαίτερη ιστορία που προσφέρονται για μια πολύ ιδιαίτερη αφήγηση. Ποτέ δεν έχουμε κάνει μια ενδιαφέρουσα αφήγηση γύρω από τη γαστρονομία μας, τα προϊόντα μας, το κρασί μας κλπ. Υστερούμε στο κομμάτι του branding, δεν έχουμε αναπτύξει μια επιθετική ταυτότητα αφού σε μεγάλο βαθμό υπονομεύουμε την καλή μας εικόνα στο κομμάτι της γαστρονομίας πάντα προς τα έξω. Πώς το υπονομεύουμε?
Δυστυχώς στην χώρα μας υπάρχουν πολλά εστιατόρια, πολλά ξενοδοχεία που προσφέρουν χαμηλής ποιότητας κουζίνα. Και τα εκατομμύρια των τουριστών ερχόμενοι εδώ γεύονται πράγματα που δεν τιμούν τη χώρα μας. Άρα λοιπόν, ενώ θέλουμε να κάνουμε βήματα προς την καθιέρωση ως γαστρονομικού προορισμού, πολλοί επαγγελματίες μας πάνε πίσω με την χαμηλής ποιότητας κουζίνα που προσφέρουν. Επίσης, μας πάει πίσω το χαμηλό επίπεδο πολλών ελληνικών εστιατορίων στο εξωτερικό. Είναι ελάχιστα τα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό, τα οποία προσφέρουν μια πραγματικά καλή κουζίνα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και βεβαίως, είμαστε πολύ αδύναμοι στο μάρκετινγκ. Δεν κάνουμε καλό μάρκετινγκ γύρω από την κατά τα άλλα ιδιαίτερα πλούσια και ποιοτική γαστρονομία που διαθέτουμε. Έζησα πολλά χρόνια στη Γερμανία και έχω πολλά παρεδώσει με τη Γερμανία και αυτό που συνειδητοποίησα, εδώ έχουμε επαγγελματίες του κρασίου που είναι πολύ εμπειρότεροι από εμένα, αυτό που διαπίστωσα στη Γερμανία είναι ότι ακόμα κρατάει η κατάρα της ρετσίνας. Όταν λοιπόν σε κάποιο κόσμο στο εξωτερικό μιλήσεις για ελληνικό κρασί, ο συνειρμός θα τους έρθει είναι ρετσίνα. Αυτό το βλέπουμε ιδίως στις πιο μεγάλες ηλικίες, αλλά η κατάρα της ρετσίνας έχει εμποδίσει στο να εδραιωθεί το ελληνικό κρασί δίπλα στις άλλες ανερχόμενες χώρες στο κομμάτι του κρασιού. Παρότι διαθέτουμε πλέον εξαιρετικά κρασιά, ωστόσο η εικόνα που έχει το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό δεν συμβαδίζει με την εξέλιξη του ελληνικού κρασιού. Επειδή εδώ βρεθήκαμε να μιλήσουμε όχι γενικά για το γαστρονομικό τουρισμό, αλλά ειδικότερα για τον εινοτουρισμό, να κάνουμε μια πολύ μικρή ανασκόπηση, να πούμε ότι ο εινοτουρισμός γεννήθηκε στη Γαλλία, γεννήθηκε στους πολύ φημισμένους τόπους που μας έχουν χαρίσει τα ονομαστά γαλλικά κρασιά. Αργότερα αυτό το πάντρεμα διακοπών και ανακάλυψης κρασιού επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, στη Γερμανία και στην Αυστρία. Μετακόμισε νοτιότερα, μπήκαν και χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία στο χορό. Και βέβαια εκείνοι που μπήκαν με πολύ αποφασιστικό και επιθετικό τρόπο είναι οι νέες χώρες. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Αργεντινή προσφέρουν εξαιρετικές εινοτουριστικές εμπειρίες. Για να μην μιλήσω για την Καλιφόρνια, όπου εκεί πλέον ο εινοτουρισμός έχει αναπτυχθεί σε μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανία. Στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε? Είμαστε σαφώς πιο πίσω. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν αρκετά βήματα για να φτάσουμε τις άλλες εδραιωμένες χώρες, οι οποίες βγάζουν καλά λεφτά από αυτή την υπόθεση. Από τον εινοτουρισμό υποφελούνται πολλοί κλάδοι της οικονομίας, άρα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο, έχουμε ένα ισχυρό κίνητρο να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι σημαντικό, πριν μιλήσουμε για τα δικά μας, να μείνουμε λίγο στη διεθνή εμπειρία. Και έχουμε εδώ μαζί μας τον Ανδρέα Ανδρουλιδάκη. Πολλά χρόνια μελετάει αυτό το αντικείμενο, έχει μαζέψει πολλές εμπειρίες και θα θέλαμε να μοιραστεί μερικές από αυτές τις εμπειρίες μαζί μας. Ωραία. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα μας είναι λοιπόν να μάθουμε από τους άλλους, διότι δεν ανακαλύπτουμε εμείς τον κόσμο, κάποιοι άλλοι τον ανακάλυψαν πριν από εμάς. Άρα μπορούμε να κερδίσουμε από την εμπειρία τους. Τι λέει ο εινοτουρισμός? Μια δραστηριότητα ειδική, μια δραστηριότητα που εγώ θα έλεγα ότι ξεκίνησε λίγο περιστασιακά, λίγο εμπειρικά. Ξεκίνησε από τη Γαλλία σίγουρα, το είπε ο κύριος Κούτουλας.
Ξεκίνησε ίσως τη δεκαετία του 1910-1920, όταν τα μεγάλα λεφούσια των Παριζιάνων κατέβαιναν προς τον νότο, από την Εθνική Οδό 7 την περίφημη. Βγάζανε τότε, περνούσε από το Λίγηρα, περνούσε από την κοιλάδα του Λίγηρα, βγάζανε η παραγωγή, τα τραπεζάκια τους, τα έχετε δει και εδώ να συμβαίνουν, με τα κρασιά τους έξω από τις πόρτες τους, έξω από τις μικρές τους κάβες, και πουλάγανε τα κρασιά στους ταξιδιώτες που κατεβαίνανε προς τον νότο. Εγώ θα λέγα ότι είναι το ξεκίνημα του εινοτουρισμού. Για να φτάσουμε στις κολοσιαίες εγκαταστάσεις που συναντάμε στη Γαλλία, δεν ξέρω ποιος έχει βρεθεί στην περιοχή του Μποζολέ, στο περίφημο χωριουδάκι του κρασιού, δεν είναι χωριουδάκι, ένα τεράστιο πράγμα, το οποίο έχει δημιουργήσει ένας και μοναδικός παραγωγός, ο Ζορζ Ντιμπεφ, ο περίφημος παραγωγός του Μποζολέ, το οποίο είναι ένα πραγματικό χωριό, είναι η εγκατάσταση ενός υδροδρομικού σταθμού που έχει μετατρέψει σε έναν πολυχώρο του κρασιού, σε ένα μουσείο το οποίο διηγείται την ιστορία του κρασιού με μηχανικές μαριονέτες, ένα εκπληκτικό θέαμα το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή που δεν έχει άλλους σπουδαίους παραγωγούς, δεν έχει άλλα επισκέψιμα εινοποιεία. Ξεκινάει ο κόσμος και κατεβαίνει, είναι περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι, ξεκινάνε και κατεβαίνουν στην περιοχή του Ρωμανές, στο Ραν, κοντά στη Λιόν, για να επισκεφτούν αυτό το χωριουδάκι του κρασιού. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο. Και το λέω αυτό για να ξεκινήσω να πω τους βασικούς λόγους, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, και θα αναφερθώ σε μελέτες που έχουν γίνει στη Γαλλία από έναν αντίστοιχο οργανισμό τουρισμού που υπάρχει, που είναι ένας οργανισμός μεικτός, δηλαδή ιδιωτών, και λέγεται Atout France, ιδιωτών και κράτους, ο οποίος έχει ειδικό τμήμα, ειδικό γραφείο, ειδική διεύθυνση μόνο για τον εινοτουρισμό. Εντάξει, για τη Γαλλία ο εινοτουρισμός είναι μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Και αυτός έχει κάνει τις τελευταίες μελέτες που έχει κάνει, είναι του 2010, που λέει τι, ότι ο βασικός λόγος που επιλέγεις να πας σε έναν εινοτουριστικό προορισμό, ποιος είναι. Πρώτον, το βαρύ όνομα μιας περιοχής, το βαρύ εινικό όνομα μιας περιοχής, είναι η περίπτωση του Μπορντό. Η γαστρονομία του Μπορντό, ξέρετε, είναι για τα μπάζα. Αλλά πας μόνο για το κρασί. Τρως πάρα πολύ άσχημα. Ο άλλος λόγος είναι η γαστρονομία μιας περιοχής που συνδυάζεται με το κρασί. Ενδεχομένως είναι η περίπτωση της Βουργουνδίας, ίσως από τις καλύτερες γαστρονομικές περιοχές της Γαλλίας. Ο άλλος λόγος είναι το βαρύ όνομα ενός παραγωγού. Ένα ισχυρό κίνητρο να δεις έναν και μοναδικό παραγωγό, μια μοναδική εγκατάσταση. Είναι η περίπτωση του Ζορζ Ντιμπεφ που λέγαμε προηγουμένως, στην άκρη της Βουργουνδίας, στην άκρη του Μποζολέ. Και βέβαια, το βαρύ τουριστικό όνομα μιας περιοχής είναι που δεν πας για το κρασί, όμως απολαμβάνεις το κρασί, καταναλώνεις κρασί, γιατί τυχαίνει η περιοχή αυτή να παράγει κρασί. Εγώ θα έλεγα, ακροβατώντας λίγο ή οδηγώντας τα πράγματα στα άκρα, ότι είναι η περίπτωση του Σεντε Μιλιόν, που είναι ένα καταπληκτικό χωριό μεσαιωνικό στην περιοχή του Μπορντό, ή και εν μέρη, αλλά πιστεύω ότι θα το συζητήσει περισσότερο η επόμενη ομιλήτρια, η περιοχή της Σαντορίνης. Στη Σαντορίνη καταρχάς πήγανε οι άνθρωποι για το περιβάλλον, για τον τουρισμό, και ακολούθησε το κρασί και η γαστρονομία. Λοιπόν, τώρα, μερικά στοιχεία έτσι για να έχουμε μια εικόνα πού βρίσκεται ο εινοτουρισμός στη Γαλλία, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι περιμένουν. Έχουν συνολικά 7,5 εκατομμύρια, υπολογίζουν 7,5 εκατομμύρια εινοτουρίστες. Δηλαδή περίπου το 1 τρίτο από ό,τι έχουμε εμείς συνολικά. Όμως, επειδή αυτοί υποδέχονται κάπου 85 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, αν κάνουμε τις αναγωγές, ο ξένος εινοτουρισμός, ο εισερχόμενος, διότι μετά θα σας πω και την αναλογία ντόπιων και ξένων, είναι περίπου το 3,5% των συνολικών τουριστών. Οι εινοτουρίστες είναι περίπου το 3,5%. Από τα 7,5 εκατομμύρια εινοτουρίστες, που είναι και ντόπιοι και ξένοι, περίπου το 61% είναι Γάλλοι.
Δηλαδή, οι ίδιοι ταξιδεύουν στη χώρα τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το κρατήσουμε και για την δικιά μας τη σκέψη. Ντόπιοι ταξιδεύουν, ντόπιοι επισκέπτονται η νοπία. Το υπόλοιπο 40% είναι κυρίως για τη Γαλλία. Μιλάμε Βρετανοί και Βέλγοι. Είναι περίπου το 20% και το υπόλοιπο 20% είναι όλοι οι άλλοι. Κάθε εινοτουρίστας τώρα έχουν μετρήσει στατιστικά ότι ξοδεύει 203 ευρώ αφήνει για τον εινοτουρισμό. Πώς τα καταναλώνει αυτά? Το 51% από αυτά τα 203 ευρώ, δηλαδή κάπου 104 ευρώ, είναι αγορές κρασιών. Περίπου τα μισά. Καλός λογαριασμός. Το 35% το υπόλοιπο, κάπου 70 ευρώ δηλαδή, είναι εστίαση και μπαρ, κατανάλωση ποτών μέσα στα εινοπία. Για τους Γάλλους το φαγητό ή το ελαφρύ φαγητό μέσα στο εινοπείο είναι κομμάτι του εινοτουρισμού, είναι πολύ κοντά στη λογική τους. 35% αυτό λοιπόν. Και περίπου 7% είναι για να παρακολουθήσουν μαθήματα και σεμινάρια που οργανώνονται μέσα στα εινοπεία. Και το υπόλοιπο 7%, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε, πίστευα ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, το υπόλοιπο 7% είναι αγορά από τα πολιτήρια των εινοπείων, διαφόρων αξεσουάρ, gadgets κτλ. Όλα αυτά που τα εκτός κρασιού που πουλάνε συνήθως τα εινοπεία. Τώρα, οι ίδιες μελέτες κατατάσσουν τους εινοτουρίστες σε 4 μεγάλες ομάδες. Η μεγαλύτερη που αντιπροσωπεύει περίπου το 40% είναι αυτούς που λέμε ευζωιστές. Δηλαδή, πάνε σε έναν εινοτουριστικό προορισμό για να δοκιμάσουν κρασί και φαγητό. Τους νοιάζει μόνο το κρασί και το φαγητό, τους νοιάζει πολύ λιγότερο το γύρω-γύρω, οι υπόλοιπες δραστηριότητες που προσφέρονται κτλ. Κτλ. Έχουμε ένα 20% περίπου που αντιπροσωπεύουν τους εξερευνητές. Μέσα σε αυτούς εγώ θα βάζα και ένα κομμάτι που σχετίζονται επαγγελματικά με το κρασί. Είναι αυτοί που αναζητούν καινούργια πράγματα, ψάχνουν τα καινούργια κρασιά, τα καινούργια εινοποιεία, τα καινούργια προϊόντα. Μετά έχουμε τους κλασικούς, αυτούς που θα λέγαμε ότι πάνε και θεωρούν το κρασί κομμάτι της κουλτούρας ενός τόπου, άρα το γνωρίζουν μαζί με όλα τα άλλα που έχει να προσφέρει ένας τόπος. Και ένα 16% που είναι οι ειδικοί, είναι τις κατηγορίες μερικών συναδέλφων από εκεί και εμάς, που πηγαίνουμε σε έναν τόπο γιατί έχουμε ειδικούς λόγους. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 16%. Έχουμε ειδικούς λόγους να μάθουμε το κρασί ή αγαπάμε τόσο πολύ το κρασί που δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλουμε να πάμε σε αμπέλια, θέλουμε να κάνουμε ειδικές κάθετες δοκιμές, θέλουμε να κάνουμε όλα εκείνα τα περίεργα πράγματα. Λοιπόν, για τη Γαλλία λοιπόν υπάρχει από την άποψη, από τη μεριά την κρατική, ένα ανώτατο συμβούλιο εινοτουρισμού. Αυτό συντονίζει όλες τις εινοτουριστικές δραστηριότητες της χώρας. Και θα κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι αν δεν υπάρχει μια μεγάλη ομπρέλα, μια κεντρική συντονιστική ομπρέλα για όλη τη χώρα και αν δεν υπάρχει συντονιστική ομπρέλα για κάθε περιοχή, ο εινοτουρισμός δεν προχωράει. Δεν είναι δουλειά μεμονωμένη ο εινοτουρισμός. Δεν είναι του κάθε εινοποιείου ό,τι του περάσει από το κεφάλι. Εντάξει. Και κυρίως είναι μια δουλειά που θέλει συνέχεια και συνέπεια, θέλει διάρκεια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα συντονίζει το ανώτατο συμβόλιο εινοτουρισμού, στο οποίο προεδρεύει μια εινοποιό, στην οποία κάποιοι όσοι έχετε ανακατευθεί με τον Μπορντό την ξέρετε, είναι η Φλωράνς Κατιάρ, και οι κυρίες την ξέρουν από τα καλλιντικά κονταλί, τα περίφημα καλλιντικά που χρησιμοποιούν στα φύλλη και χυμό στα φυλλιού. Λοιπόν, σαφώς στη Γαλλία κάθε περιοχή προσαρμόζει το εινοτουριστικό τους προϊόν στις ανάγκες της. Είναι κάτι που αναγκαστικά θα κάνουμε ή θα πρέπει να κάνει και η Δράμα. Όμως παντού υπάρχει ένα κεντρικό σημείο αναφοράς, αυτό που λένε σπίτι του κρασιού, είναι ο χώρος από τον οποίο θα πάρεις πληροφορίες για κάθε περιοχή, στην οποία θα απευθυνθείς σε κάθε μικρή περιοχή, ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές περιοχές. Όταν μιλάμε για μικρές περιοχές στη Γαλλία, μιλάμε για περιοχές που έχουν 30, 40 ή 50 εινοποιεία να συμμετέχουν. Δεν συζητάμε, η Δράμα είναι
πάρα πολύ μικρή περιοχή. Ακόμα και εκεί, όπως στην περίπτωση του Καόρα, ας πούμε, στην Νότια Γαλλία, που είναι μια κουτσουλιά θα έλεγα, υπάρχει το σπίτι του κρασιού που οργανώνει προγράμματα που θα σε κατευθύνει πού, πώς, πότε θα επισκεφθείς κτλ. Λοιπόν, και η άλλη χώρα από την οποία έχουμε να μάθουμε πράγματα είναι πολύ νεότερη, το είπε ο κύριος Κούτουλας. Ο εινοτουρισμός έφτασε αργότερα στην Ισπανία, μόνο που εκεί έχουν μια περιοχή που ανταποκρίνεται στο ένα από τα μοντέλα που συζητάγαμε προηγουμένως, δηλαδή ένα βαρύ εινικά όνομα, τη Ριόχα. Η Ριόχα, εκτός από τον Μπιλμπάο που είναι στην άκρη της, που θεωρητικά είναι η πρωτεύουσα μεν της χώρας των Βάσκων, αλλά με το Μουσείο Γκουγκενάιμ, έτσι, το Μπιλμπάο είναι γνωστό για το μουσείο του, που είναι καινούργια ιστορία όμως, η Ριόχα η ίδια είναι μακριά από τουριστικούς προορισμούς, πας μόνο για το κρασί εκεί επάνω. Εκεί λοιπόν έχει αναπτυχθεί ένα διαφορετικό μοντέλο. Εκεί τα εινοποιεία τους ακόμα δεν είναι τόσο έτοιμα να υποδεχτούν επισκέπτες, έχουν κάνει μια άλλη δουλειά όμως. Οπουδήποτε και να βρεθείς, οποιοδήποτε χωριουδάκι μέσα στη Ριόχα, θα βρεις σχεδόν όλα τα κρασιά των παραγωγών της Ριόχα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Το συζητάγαμε χθες και το λέγαμε. Εμείς έχουμε εντυπωσιαστεί από το πόσο χαμηλές είναι οι τιμές. Είναι μια συμφωνία μεταξύ των ίδιων των παραγωγών, παιδιά. Λένε, εμείς θα πουλάμε χαμηλά μέσα στα χωριά μας. Για να δεχόμαστε τους τουρίστες να γνωρίζουν το κρασί και από εκεί και μετά να πάνε να το ζητήσουν στη χώρα τους ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, και η άλλη περιοχή, και εκεί υπάρχει πάλι ένα συμβούλιο εινοτουρισμού, το οποίο δουλεύει κάτω από την περιφέρεια. Οι περιφέρειες για την Ισπανία είναι πάρα πολύ δυνατοί οργανισμοί, έτσι είναι σχεδόν κυβερνήσεις, δεν είναι ακριβώς περιφέρειες. Ένα συμβούλιο εινοτουρισμού που συντονίζει με τη συμμετοχή των εινοποιείων, που συντονίζει όλη τη δράση. Βέβαια, για να έχουμε μεγέθη, στην περιοχή της Ριόχα καταγράφονται κάπου 300-350 εινοποιεία. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Λοιπόν, και η άλλη πολύ γνωστή περιοχή εινοπαραγωγική που δέχεται ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα είναι η περιοχή του Πενεδές, πάνω από τη Βαρκελόνη, δηλαδή καμιά 80 χιλιόμετρα στα ορεινά της Βαρκελόνης, όπου εκεί ουσιαστικά το κίνητρο ήταν ένας και μοναδικός παραγωγός που έφτιαξε ένα αντίστοιχο χωριό, ένα αντίστοιχο χώρο επισκέψιμο, ο Τόρες, ο Μιγγέλ Τόρες, ένα εκπληκτικό χώρο επισκέψιμο που κινείσαι μέσα με τρενάκι, όπου γυρίζεις με τρενάκι μέσα από τα αμπέλια κτλ. Και είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να κάνεις τα 80 χιλιόμετρα να ανέβεις στην περιοχή του Πενεδές, η οποία παλιότερα ήταν γνωστή μόνο για τα αφρόδη κρασιά της, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια τα περισσότερα εινοποιεία προσπαθούν να διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τους επισκέπτες τους, και αυτό είναι μια ιδέα που αξίζει να τη δει κανείς, δημιουργώντας λέσχες, τουλάχιστον τα μεγάλα εινοποιεία που δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών, λέσχες φίλων του κρασιού τους, με τους οποίους τροφοδοτούν με πληροφορίες για τις καινούργιες οδιές, ανεξάρτητα που βρίσκονται στον κόσμο. Όποιος περάσει από ένα εινοποιείο, με κάποιο τρόπο αφήνει και τα στοιχεία του και γίνεται μέλος μιας άτυπης λέσχης. Λοιπόν, και στη συνέχεια έχουμε την περίπτωση της Τοσκάνης, θα τα πει πολύ περισσότερο η κυρία Δαριώτη. Οι Μπορντελέζοι στις δικές τους απαντήσεις στις μελέτες λένε ότι ο μεγάλος τους ανταγωνιστής είναι η Τοσκάνη, μιλώντας πάντα για τους τουρίστες που προέρχονται από τους μεγάλους προορισμούς, τους Αμερικάνους ή τους Ευρωπαίους. Και εκεί και στην Ιταλία υπάρχει ένα μεγάλο συμβούλιο, μάλλον ένας μεγάλος οργανισμός, εκεί είναι ιδιωτικός, το κίνημα του εινοτουρισμού, το οποίο έχει παραπάνω από 1000 επισκέψιμα εινοποιεία σε όλη την Ιταλία. Με ένα εκπληκτικό site, αξίζει να το δείτε όποιος ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα. Λέγεται Movimento Turismo del Vino και έχει ένα καταπληκτικό site. Εγώ θα το ονειρευόμουν κάποτε να το δω, να το έχουμε στην Ελλάδα. Από ένα αντίστοιχο κίνημα, ένα αντίστοιχο συμβούλιο. Τώρα, στο δικό μου το μυαλό, έχοντας ταξιδέψει
τις περισσότερες φορές για ευχαρίστηση, λιγότερες από ανάγκη. Θέλω να μπορώ να οργανώσω το ταξίδι μου. Και ντρέπομαι που το λέω, αλλά το οργανώνω από το ίντερνετ. Άρα περιμένω, δεν παίρνω τηλέφωνα εννοώ δηλαδή, άρα περιμένω από μία περιοχή την οποία θα θελήσω να επισκεφθώ να μου δώσει αυτές τις πληροφορίες εύκολα. Και επίσης από ένα εινοποιείο το οποίο θέλω να επισκεφθώ, να μπω στο site του και να βρω τι ώρες δέχεται, με ποιον πρέπει να μιλήσω, τι χοντρά-χοντρά θα δω και πού βρίσκεται. Θέλω να κάνω την παρατήρηση, με όλη την αγάπη στους φίλους παραγωγούς της Δράμας, ότι από τα 7 εινοποιεία της Δράμας, που τέλος πάντων εμφιαλώνουν κρασί, τα 6 έχουν site, στα 3 από αυτά υπάρχει ωράριο επισκέψεων. Εντάξει, λοιπόν, δεν στοιχίζει τίποτα να προσθεθεί. Άρα αυτό είναι το ένα πράγμα, δηλαδή η ηλεκτρονική πληροφόρηση και η δυνατότητά μου να προγραμματίσω. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω γενικά για τον εννοτουρισμό στην Ελλάδα και το βρίσκω αστείο, είναι η σήμανση με τις πινακίδες. Υπάρχει μία πινακίδα, αυτό δεν ξέρω τι ως ευθύνη είναι, υποθέτω των περιφερειών, του κουβέρνου, δεν είναι των ενοποιών πάντως, υπάρχει μία πινακίδα υποχρεωτικά που λέει δρόμοι του κρασιού. Δεν λέει σε ποιο ενοποιείο πάω. Σωστά το λέω. Απαγορεύεται να γραφτεί επισήμως το όνομα του ενοποιείου. Αυτό τουλάχιστον μου έχουν μεταφέρει, υπάρχει μία ενιαία πινακίδα. Τώρα, εάν είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι και έτσι. Α, ωραία. Λοιπόν, μετά θα ήθελα να υπάρχει ένα σταθερό ωράριο, δηλαδή να ξέρω ότι θα πάω στο τάδε εινοποιείο αυτές τις ώρες και είναι πάντα εκεί, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι ξεχωριστό για να πάω. Θα τους βρω εκεί. Και να είναι και ένα ωράριο βέβαια προσαρμοσμένο στις συνήθειες του εινοτουρίστα. Δηλαδή, εάν μια περιοχή δέχεται κυρίως Σαββατοκύριακα κόσμο, τα εινοποιεία της θα πρέπει να είναι ανοιχτά Σαββατοκύριακα. Το ωράριο τις εργάσιμες μέρες ίσως και να μην εξυπηρετεί. Είπα ότι ο εινοτουρισμός είναι μια συλλογική δουλειά έτσι κι αλλιώς. Η Δράμα έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, διότι ήταν μια επαναστατική περιοχή, έφτιαξε ένα επαναστατικό όνομα, χρησιμοποίησε ολοκένουργιες ποικιλίες για την, τότε για την Ελλάδα, πολύ καινούργιες τεχνικές για την Ελλάδα, δημιούργησε έναν τύπο κρασιού και αυτό νομίζω ότι δεν θα το αμφισβητήσει κανείς. Εγώ όταν σημειώνω πρόχειρα λέω Λευκό Δράμας και εννοώ το μείγμα Ασύρτικου και Σοβινιών. Το έλεγα και χτες. Δημιούργησε ένα τύπο κρασιού. Δημιούργησε ίσως το πιο ενδιαφέρον Σοβινιών που έχουμε στην Ελλάδα. Παρά τα αυτά, έχει ένα handicap. Ποιο είναι αυτό? Δεν έχει ονομασία προέλευσης. Δεν έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ίσως είναι μια ιδέα κάποια στιγμή η Δράμα να μπει στο σύστημα των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, έστω και αν συναντήσει, αξίζει να το παλέψει δηλαδή, έστω και αν συναντήσει τις αντιδράσεις όσων πιστεύουν ότι οι ελληνικές ποικιλίες μόνο δικαιούνται να συμμετέχουν στις προστατευόμενες ελληνικές, στις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης Ελλάδας. Αυτό είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Μόνο εμείς το έχουμε. Ούτε οι Ισπανοί το έχουν, ούτε οι Ιταλοί το έχουν. Οι Γάλλοι νομίζουν ότι όλες οι ποικιλίες είναι δικές τους, άρα αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Είναι μια πρωτοτυπία δικιά μας. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Αντιπροσωπεύει μια αντίληψη ίσως δεκαετίας του 60 και του 70. Η Δράμα δικαιούται, κατά τη γνώμη μου, να έχει μια προστατευόμενη ονομασία προέλευσης που θα προσθέσει, θα δώσει ένα παραπάνω εργαλείο στον κύριο Κούτουλα όταν θα σχεδιάζει τη Δράμα σαν εινικό προορισμό. Και για να τελειώσω με τα στοιχεία έτσι πολύ γρήγορα μιας μελέτης αμερικάνικης, που λέει ποιο είναι χοντρά-χοντρά το προφίλ του εινοτουρίστα. Λοιπόν, το 80%, αυτό πολύ μου αρέσει, το 80% είναι στην ηλικιακή ομάδα από 40 έως 69 ετών. Το 80%. Ειδικά δε αν πάτε στην ομάδα 50 με 59, είναι περίπου το 35% εκεί. Που σημαίνει ότι και η πρότασή μας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη χοντρά-χοντρά σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Ούτε πάρα πολύ να είναι, εντάξει, μεγάλη, λογικό είναι.
Είναι παντρεμένοι συνήθως με μεγάλα παιδιά, λογικό από τις ηλικιακές ομάδες. Για τους Αμερικάνους είναι περίπου 50-50 άντρες-γυναίκες, συνήθως πηγαίνουν μαζί δηλαδή, αυτό είναι το πρακτικά. Υψηλής μόρφωσης, αυτό είναι λογικό, το ξέρουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πανεπιστημιακή πλάς η μόρφωσή τους. Μέσης και ανώτερης εισοδηματικής κλάσης, επίσης, και όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους θα πήγαιναν σε ένα εινοποιείο, στους 4 πρώτους μπήκε το τοπίο και το περιβάλλον, δηλαδή αυτό που λέγαμε ο ισχυρός τουριστικός προορισμός από μόνος του, η γαστρονομία και τα εστιατόρια, η εινική φήμη της περιοχής και η φιλικότητα του εινοποιείου. Πόσο φιλικό ήταν στον επισκέπτη, σε εγκαταστάσεις του, σε όλα. Και οι δύο τελευταίες της προτιμήσεις τους ήταν η δυνατότητα για αθλητικές δραστηριότητες και η εγκαταστάσεις για παιδιά. Αυτό ήταν λογικό, βέβαια, διότι οι περισσότεροι ήταν χωρίς παιδιά ή με μεγάλα παιδιά. Λοιπόν, εγώ αυτά χοντρά-χοντρά ήθελα να πω. Νομίζω ότι, ελπίζω ότι βοήθησα και να περάσω το λόγο στην κυρία Νανά Δαριώτη. Καλημέρα. Ακούσατε πολλές επιστημονικές αναλύσεις. Εγώ δεν είμαι τεχνοκράτης. Ιστορίες ξέρω να λέω και με ιστορίες θα σας μιλήσω. Ίσως να γίνει έτσι και λίγο πιο κατανοητό με έναν τρόπο δημοσιογραφικό για κάποια πράγματα που θέλουμε να δούμε. Γιατί το σκάνει. Να θυμίσω ότι η Ιταλία ενώθηκε και έγινε κράτος πολύ κοντά στα δικά μας πράγματα, το 1861 μόλις. Άρα η Ιταλία είναι επίσης μια καινούρια χώρα. Είχε μια κακή, σε εισαγωγικά, παράδοση. Ένα κιάντι σε ψαθάκια, κάτι στραβοχημένα μπουκάλια που γίνονταν φωτιστικά και μια ανύπαρκτη κουζίνα. Επανεφευρέθηκε, ανύπαρκτη τουριστικά κουζίνα, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, επανεφευρέθηκε όλο αυτό από την Αμερική, από τους μετανάστες στην Αμερική που έκαναν αναγνωρίσιμο brand name το ιταλικό φαγητό και επέστρεψε στην Ιταλία ως ένα προϊόν με το οποίο είχαν να δουλέψουν. Νομίζω ότι όλο το έργο που έχουν παράξει είναι υποδειγματικό. Το να μιλάμε για την Τοσκάνη ως γαστρονομικό προορισμό είναι, θεωρείται δεδομένο και όμως δεν είναι παλιά ιστορία, είναι πολύ καινούρια. Τι έχει όμως η Τοσκάνη που είναι κοντά στα δικά μας δεδομένα. Έχει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον μαλακό, ήπιο, δεν είναι ανάγκη να ανέβεις κορφές για να το απολαύσεις. Το διασχίζεις. Άρα διασχίζεις περιοχές που σε μαλακώνουν, που σε γαλινεύουν, που σε κάνουν να θέλεις να περάσεις όμορφα και να απολαύσεις αυτό που έχουν να σου δώσουν. Έχουν αξιοθέατα, γιατί έχουν διατηρήσει τα μεσαιωνικά χωριά τους σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν τη ρωμαϊκή ιστορία που σέρνει όλη την Ιταλία βέβαια μαζί και έχουν επενδύσει στο να ξαναφτιάξουν σε περιοχές τόπους που να θέλεις να καθίσεις και να περάσεις όμορφα. Υπάρχει μια γαστρονομία πάρα πολύ δυνατή. Δεν ντρέπονται για τη γαστρονομία τους και αυτό το λέω χρόνια. Οι ενοχές και η ντροπή για τη γαστρονομία είναι αυτή που την κρατάει πίσω. Δεν έχουν πρόβλημα στην Τοσκάνη να δηλώσουν ότι έχουν δύο κουζίνες, την αγροτική που ήταν η κουζίνα του λαού, του κόσμου, του εργάτη, του χωριάτη, του αγρότη, του κτηνοτρόφου και μια αστική κουζίνα, η οποία ήταν η κουζίνα των πλουσίων και της πρωτεύουσας, είτε ήταν η Φλωρεντία, είτε ήταν οι μεγάλες πόλεις. Δουλεύουν και με τις δύο γαστρονομίες παράλληλα και ταυτόχρονα. Η κουζίνα τους δηλαδή αναπτύσσεται και στα δύο επίπεδα. Μπορείς να φας από ένα καφενείο ή μια τρατορία την πολύ απλή αγροτική τους κουζίνα και να φας και στα εστιατόρια τα αστικά, την μπιστέκα φιωρεντίνα που δεν ήταν το κρέας που έτρωγε φυσικά ο αγρότης ή άλλα φαγητά. Και το φαγητό του δρόμου τους έχει αναχθεί σε αντικείμενο μελέτης της υψηλής τους γαστρονομίας, αυτό που εμείς δεν θα τολμούσαμε ποτέ και δεν τολμάμε να το κάνουμε. Ο πατσάς,
η τρύπε, τα εντόστια τα μοσχαρίσια, που για τη Φλωρεντία είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Και για να σας πω μια ιστορία, υπάρχει ένα εστιατόριο στο οποίο είχε ουρά, έπρεπε να κάνουμε κράτηση μέρες πριν, σερβίρει 30 πιάτα μόνο με τρύπε, που είναι από διαφορετικά μέρη του στομαχιού του μοσχαριού και σας, με έκπληξη είδαμε σε διπλανό τραπέζι σούσι, ένα δισκάκι σούσι και ρώτησα τι είναι και μου είπανε ναι, είναι σούσι με τρύπε. Αλλά πρέπει να μας το παραγγείλετε μια μέρα νωρίτερα και μας έκαναν τη χάρη να μας φέρουν να δοκιμάσουμε. Αυτό το λέω γιατί δεν ντρέπονται για αυτό που έχουν να δώσουν. Χτίζουν ένα μύθο, ένα παραμύθι, το οποίο το βιώνουν όμως. Και όταν βιώσεις τον μύθο σου και το παραμύθι σου, μπορείς και να το πουλήσεις και λίγο παραπέρα. Δεν ντρέπονται επίσης για το τι είναι αγρότες. Στην κεντρική πλατεία της Φλωρεντίας κάθε Σάββατο οργανώνεται ένα μικρό παζάρι, όπου έρχονται παραγωγοί από όλες τις γύρω περιοχές και πουλάνε κρασί, τυριά και αλαντικά του τόπου. Είναι όλοι πιστοποιημένοι οι παραγωγοί, έχουν στα τραπεζάκια τους τις πιστοποιήσεις τους και τουρίστες και ντόπιοι Φλωρεντίνοι αγοράζουν τα τυριά και τα αλαντικά για την εβδομάδα τους ή για να κάνουν ένα πικνίκ. Τα προϊόντα τα τοπικά δεν είναι τόσα πολλά, δηλαδή είναι τα τυριά τους, κυρίως τα πεκορίνο, αρωματισμένα, παλαιωμένα ή με κάποιους τρόπους και τα αλαντικά τους, τα οποία πάντα ταιριάζουν με τα κρασιά. Επίσης κάτι άλλο που παρατήρησα πράγματι με μεγάλη έκπληξη, κάβες και βινερίες σε όλα τα χωριά, όσο μικρά και αν είναι. Να μην πούμε βέβαια για τα μεγάλα, όχι μεγάλα σε μέγεθος, ονόματα χωριών, το Μοντεπουλτσιάνο, το Μονταλτσίνο, το Σαν Τζιμινιάνο, μεσαιωνικά χωριά τα οποία ζουν μέσα στο σήμερα και συγκεντρώνουν ένα μεγάλο πλήθος τουριστών που βιώνει την γαστροϊνική εμπειρία ως κάτι δεδομένο και όχι ως κάτι ξένο. Να πω για μικρά χωριά, το Σαν Τζιοβάνι Τι Τέρμε νομίζω το λένε, ένα μικρό χωριό έξω από την Πίζα, που περιδιαβαίνοντας είδα τρεις βινερίες, τρεις, σε ένα χωριό, όπου δεν ήταν τουρίστες, ήταν οι κάτοικοι του χωριού, που έπιναν κρασί ή το προσέκο τους ή το κρασί τους με ένα αλαντικό και συζητούσαν πριν επιστρέψουν στο σπίτι. Άρα είναι και αυτό ένα κομμάτι της ένταξης σε μια καθημερινότητα ενός πολιτισμού φαγητού και κρασιού, γιατί αν δεν το εντάξεις στην καθημερινότητά σου δεν μπορείς να το πουλήσεις και ως τουριστικό προϊόν. Και επίσης μια δουλειά που βοήθησε πάρα πολύ και το κρασί και την γαστρονομία στην Ιταλία ήταν η ίδρυση του κινήματος του Slow Food. Το 1986 ξεκίνησε, από το 1989 είναι επίσημο, που αναδεικνύει τοπικά προϊόντα και την γαστρονομία και την ιστορία της με όρους όχι ανανεωτικούς αλλά σταθερούς και με επιστροφή σε κάποιες ρίζες και σε κάποια μίνιμουμ ποιότητας, που επίσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη στήριξη της ιταλικής γαστρονομίας. Αυτά, ως πακέτο, το παράδειγμα του Στοσκάνης για μένα είναι πάρα πολύ κοντινό στα ελληνικά δεδομένα και στο τι μπορούμε να κάνουμε, βλέποντάς το σε ευθεία και όχι κοιτάζοντάς το από κάτω και θαυμάζοντάς το ότι τι έχουν κάνει. Ναι, το έκαναν, αλλά το έκαναν πάρα πολύ οργανωμένα. Για να έρθουμε στη Δράμα και να πάρουμε το εδώ κομμάτι, το φυσικό περιβάλλον και τα αξιοθέατα υπάρχουν όπως υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν νερά, υπάρχουν βουνά, υπάρχουν κάμπι, υπάρχουν χωριά, υπάρχουν σε κοντινές αποστάσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σημεία και αξιοθέατα, να μην πιάσουμε τώρα τι συμβαίνει στα 50 χιλιόμετρα από εδώ γιατί περιμένουμε να βρούμε. Ωστόσο υπάρχουν τα αξιοθέατα και υπάρχει ο τόπος στον οποίο ένας τουρίστας μπορεί να περάσει όμορφα. Ακόμα και μέσα στην πόλη υπάρχει η Αγία Βαρβάρα, υπάρχουν τα σημεία που μπορεί να καθίσει. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι το πολυπολιτισμικό χαρμάνι όχι μόνο της Δράμας, της Μακεδονίας ολόκληρης. Μιλάμε λοιπόν για κομμάτι,
για κομμάτια ιστορίας ζωντανής που έχουν να μπλέξουν τους ντόπιους σε εισαγωγικά, που είναι οι Μακεδόνες, είτε είναι από εδώ είτε ήρθανε το 12 με τις ανταλλαγές πληθυσμών ως Μακεδόνες και μένουν σε αυτές τις περιοχές, όπως είναι και η οικογένεια της γιαγιάς μου, της μητέρας μου εννοώ. Υπάρχουν οι πόντοι, υπάρχουν οι πρόσφυγες από την πόλη και τη Μικρασία και υπάρχουν και Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, Θράκες, οι οποίοι δημιουργούν τους συνοικισμούς γύρω από τις πόλεις, δημιουργούσαν τους συνοικισμούς και τώρα πια βέβαια είναι ένα ενιαίο σύνολο. Όλοι αυτοί οι πολιτισμοί συγκερασμένοι δίνουν μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γαστρονομική πρόταση, την οποία δυστυχώς, έχω να δηλώσω, δεν την έχω συναντήσει πουθενά σε όσα ταξίδια έχω κάνει, πλην μιας, δυο πόλεων και τριών, τεσσάρων παραδειγμάτων. Δεν έχω βρει πουθενά εστίαση, εστιατόρια, ταβέρνες που να δίνουν το βάρος τους στην τοπικότητα της κουζίνας. Είτε είναι ποντιακή, είτε είναι μικρασιάτικη, είτε είναι θρακιώτικη, είτε είναι μακεδονική. Είναι ελάχιστα τα παραδείγματα. Δεν είναι ευχάριστο και δεν είναι ευχάριστο στην Μακεδονία, στα εστιατόρια που πηγαίνουμε για να δοκιμάσουμε κρασιά ή να δούμε τι γίνεται, να βλέπουμε μία φωτοτυπία καταλόγου νεοταβέρνας της Αθήνας. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο για να έρθει κόσμος εδώ. Στη Δράμα δεν θα έρθει ένας τουρίστας εσωτερικός ή του εξωτερικού για να δοκιμάσει αυτό που θα δοκιμάσει στα μισά μεζεδοπολία της Αθήνας. Δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι να ταιριάξει την εμπειρία του κρασιού με το φαγητό που φτιάχνεται με προϊόντα από τον τόπο και με συνταγές που έχουν να πούν μια ιστορία για το τι άνθρωποι ζουν εδώ και τι κουβαλάν γευστικό ως μνήμη μαζί τους. Το είπε ο κύριος Κούτουλας άλλωστε ότι η εμπειρία που ζητάει σήμερα ένας ταξιδιώτης έχει στραφεί πάρα πολύ στη γεύση, στην ιστορία, στο προϊόν, στην ανακάλυψη πολιτισμών μέσα από τη γεύση και το κρασί. Αυτό στην Ελλάδα λίγες περιοχές το έχουν καταφέρει. Η Σαντορίνη είναι ένα παράδειγμα που ξεκίνησε από τον τόπο, αλλά θα τα ακούσετε, και η γαστρονομία πήρε μαζί της ως όχημα και πολλά άλλα. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε την ταυτότητά μας στην γαστρονομική. Και προσπαθούμε να μπλέξουμε το πολύ νεωτεριστικό με το πάρα πολύ αθηναϊκό, με λίγο γαλλικό και με λίγα ξενόφερτα, δίνοντας ένα προϊόν που τελικά δεν είναι το προϊόν που θα ήθελε ένας ταξιδιώτης να βρει στους τόπους που πάει. Τα προϊόντα του τόπου είναι υπάρχουν φασόλια, για τον Ευρωκόπη μιλάω, δύο είδη φασολιών και οι πατάτες βέβαια, οι οποίες είναι και πιέ του κάτω Νευροκοπίου, που η ποσότητα πατάτας Νευροκοπίου που διακινείται θα μπορούσε να καλύψει γέες που μας ενώνουν με 2-3 χώρες ακόμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν προστατεύονται ούτε τα τοπικά προϊόντα από τον ίδιο τον τόπο. Και τοπικά προϊόντα υπάρχουν. Υπάρχει μια μακρά παράδοση αλαντοποιίας στην περιοχή. Ο παππούς μου ήταν παντοπόλης. Τα λουκάνικα που έπαιρνε για το μαγαζί και τα σαλάμια έρχονταν πάντα από τη Δράμα, από παλιούς παραγωγούς. Υπάρχει αυτή η ιστορία. Το κρασί παντρεύεται πάρα πολύ όμορφα με τα προϊόντα της αλαντοποιίας του νομού και της περιοχής. Όλα αυτά μαζί δίνουν ένα σύνολο το οποίο θα μπορούσε να κάνει ελκυστικό τον τόπο ως προορισμό εινογαστρονομικό στον εσωτερικό ταξιδιώτη αλλά και στον ταξιδιώτη από το εξωτερικό. Έναν ολοκληρωμένο μύθο, ένα παραμύθι μέσα στο οποίο ζει η πόλη, οι κάτοικοι, η παραγωγή και όλοι όσοι σχετίζονται με το προϊόν που θέλουμε να πουλήσουμε. Γιατί
μόνο του το κρασί ή μόνο του το φαγητό ή μόνο του το ξενοδοχείο δεν ενδιαφέρει πια παρά ελάχιστους. Τους ενδιαφέρει, το σύνολο τον ενδιαφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που να τα περιλαμβάνει όλα αυτά με τρόπο φυσικό, αυθόρμητο και κατανοητό, χωρίς να δημιουργεί ανάγκες να αναζητήσεις, να ψάξεις. Στο διαδίκτυο, ψάχνοντας προσωπικά, δεν κατάφερα να βρω πληροφορίες ούτε για τη γαστρονομία αυτού του τόπου, ούτε για τα προϊόντα, ούτε για τη σύνδεσή τους, ούτε για το τι μπορώ να φάω, ούτε για το πού μπορώ να πάω. Άρα, προσωπικά, ως ταξιδιώτησα, ερχόμενη στη Δράμα, θα έπρεπε να βγω να ρωτάω στα περίπτερα ή στα ξενοδοχεία ή σε κάποιους ανθρώπους, βρε παιδιά, τι τρώτε, πού το τρώτε, πού πηγαίνετε και τι μπορώ να κάνω εδώ που ήρθα. Άρα, σίγουρα, δεν θα ήταν ένας προορισμός. Εξ ανάγκης, αν βρισκόμουν εδώ, θα έπρεπε να βρω και πού θα πάω. Αυτό πιστεύω ότι είναι που θέλει πάρα πολύ δουλειά για να στηθεί και να δοθεί στο κοινό ένας λόγος για να έρθει στη Δράμα, ολοκληρωμένος και όχι μόνο το κρασί ή το φαγητό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δαριώτη. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μετά το διάλειμμα όλοι οι ομιλητές είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και βεβαίως εννοείται για συζήτηση. Και θα ήθελα να συνεχίσω ένα κομμάτι της παρουσίασής μου. Τα πολλά θα τα πω μετά την τρίτη ομιλήτρια. Απλά εδώ σε αυτό το σημείο να θέσω το εξής ερώτημα. Υπάρχει επιθυμία από πλευράς των τοπικών φορέων της Δράμας να αναπτυχθεί ο εινογαστρονομικός τουρισμός. Από πού λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτό το σχεδιασμό? Πώς θα κάνουμε το πρώτο βήμα? Αυτό που ένας προορισμός θα πρέπει να κάνει προκειμένου να μπει σε αυτή τη διαδικασία της διαμόρφωσης ενός εινογαστρονομικού προϊόντος αρκετά ελκυστικού για να τραβήξει τουρίστες, είναι να καταγράψει καταρχήν τους γαστρονομικούς πόρους της περιοχής. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία, τα προϊόντα, οι συνταγές, οι παραδόσεις, οι ιστορίες που σχετίζονται με αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να καταγράψει αυτούς τους πόρους. Αυτοί οι πόροι αποτελούν την πρώτη ύλη για να μορφοποιήσουμε ένα ελκυστικό προϊόν. Ουσιαστικά θα πρέπει με αυτούς τους πόρους να περιγράψουμε αυτό που τεχνοκρατικά το έχουμε ονομάσει το γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο ενός τουριστικού προορισμού. Και γύρω από αυτό το χαρτοφυλάκιο, θα το εξηγήσουμε σε λίγο, ουσιαστικά δομείται όλο το μάρκετινγκ του προορισμού. Αφού αυτό το χαρτοφυλάκιο ουσιαστικά θα μας δώσει την πλήρη ολοκληρωμένη εικόνα για το τι προσφέρει η περιοχή μας. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να απευθυνθώ στην κυρία Κατσίκη. Με την Βίκη Κατσίκη είχα τη χαρά να κάνουμε μαζί μία μεγάλη έρευνα καταγραφής της Σαντορινιάς γαστρονομίας, πάντα από τουριστική σκοπιάς, και την παρακάλεσα να έρθει σε αυτή την εκδήλωση για να μας παρουσιάσει το γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο της Σαντορίνης. Και την παρακάλεσα να το κάνει αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, για να δούμε ένας πιο όριμος, θα έλεγα, ο πιο όριμος γαστρονομικός προορισμός στην Ελλάδα, να δούμε τι προσφέρει στους επισκέπτες. Και από την άλλη, να μας εξηγήσει και το εργαλείο, αυτή την πολύ δομημένη διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε, να μας εξηγήσει το εργαλείο καταγραφής, το οποίο οι φορείς της Δράμας θα μπορούσαν κάλλιστα να εφαρμόσουν στην περιοχή, προκειμένου με αντίστοιχο τρόπο να καταγράψουν τι προσφέρει γαστρονομικά η περιοχή, τι ελλείψεις, τι κενά υπάρχουν, προκειμένου να δουλέψει πάνω σε αυτά για να διαμορφωθεί ένα ελκυστικό είναι ο γαστρονομικό προϊόν. Κυρία Κατσίκη, τι έχετε να μας πείτε για την γαστρονομία της Σαντορίνης, πάντα από τη σκοπιά του τουρίστα? Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Πράγματι, από την επίσκεψη που κάναμε με τον κύριο Κούτουλα στη Σαντορίνη, είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία της περιοχής, την οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια.
Σκοπός βέβαια της σημερινής παρουσίασης δεν είναι να δούμε μόνο το γαστρονομικό πλούτο της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά ουσιαστικά να δούμε με τον τρόπο με τον οποίο καταγράψαμε και συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα στοιχεία για να δημιουργήσουμε έναν ολοκληρωμένο γαστρονομικό και επιτυχημένο προορισμό, όπως είναι η περίπτωση της Σαντορίνης. Το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για αυτό το σκοπό, όπως είπε και ο κύριος Κούτουλας, ονομάζεται γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο. Ο κύριος Κούτουλας είναι ο δημιουργός του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Συνέδριο IMINC της Σαντορίνης τον Οκτώβριο του 2013. Με μία πρώτη ματιά, ίσως μας φανεί λίγο πολύπλοκο και δυσνόητο. Σιγά σιγά όμως, καθώς θα ξεδιπλώσουμε όλες τις πτυχές του, θα αρχίσει να γίνεται πιο κατανοητό. Το γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται ουσιαστικά από δύο μεγάλα μέρη. Το ένα είναι ο πυρήνας του, που έχει να κάνει με το φαγητό και το ποτό μιας περιοχής, και τρεις δακτυλίους. Ο πρώτος εσωτερικός δακτύλιος έχει να κάνει με τα σημεία αναζήτησης αυτού του φαγητού και του ποτού από έναν επισκέπτη, από έναν τουρίστα. Ο μεσαίος δακτύλιος έχει να κάνει με όλες τις δραστηριότητες που απορρέουν και συνδέονται με τη γαστρονομία μιας περιοχής. Και ο τελευταίος και εξωτερικός δακτύλιος έχει να κάνει με όλα τα στοιχεία του μάρκετινγκ και της προβολής για έναν συγκεκριμένο προορισμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αναλύοντας ένα-ένα όλα τα στοιχεία του γαστρονομικού καρτοφυλακίου και να ξεκινήσω από τον πυρήνα του που είναι το φαγητό και το ποτό. Το φαγητό και το ποτό ουσιαστικά αναλύεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες που είναι τα προϊόντα που παράγει μια περιοχή και οι συνταγές που συνδέονται από αυτά τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση της Σαντορίνης, που είναι και το παράδειγμά μας, έχουμε μία μεγάλη ποικιλία κρασιών, καταρχήν, όπως είναι το ασύρτικο, το αθύρι, το βινσάντο και πολλές άλλες, καθώς και μία ποικιλία προϊόντων, όπως η φημισμένη φάβα Σαντορίνης, το ντοματάκι Σαντορίνης που μπορούμε να το βρούμε σε διάφορες μορφές, όπως ντοματοπολτός, λιαστή ντομάτα και τώρα τελευταία σε μορφή μαρμελάδας ή γλυκό κουταλιού, η κάπαρη και πολλά άλλα προϊόντα, όπως τα φιστίκια και διάφορα άλλα. Έχουμε επίσης στα προϊόντα αυτά και διάφορα οποροκυπευτικά, μεταξύ αυτών να κυριαρχούν το κατσούνι, που είναι μιας μορφής αγκουριού, η λευκή μελιτζάνα, καθώς και το τοπικό τυρί, το τοπικό παραδοσιακό τυρί, που λέγεται χλωρό τυρί. Να μην ξεχάσουμε βέβαια και τις νεοεισερχόμενες ζυθοποιίες στην περιοχή, καθώς και μία σειρά αποστάγματα, όπως λικέρ με διάφορες γεύσεις και το ούζο Σαντορίνης. Όλα αυτά τα προϊόντα, λοιπόν, έρχονται να μας δώσουν τις λεγόμενες τοπικές παραδοσιακές συνταγές. Πολλές από αυτές συνδέονται και με την κουλτούρα του νησιού, με την κουλτούρα των κατοίκων του συγκεκριμένου τόπου. Τέτοια παραδείγματα είναι, για παράδειγμα, τα μελιτίνια. Είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που το φτιάχνουν οι κάτοικοι εκεί το Πάσχα. Διάφορες άλλες συνταγές, όπως είναι τα σκορδομακάρονα, ο ξελουριστός μπακαλιάρος και πολλές άλλες συνταγές. Δεν ακούγομαι. Και πολλές άλλες συνταγές. Να περάσουμε λοιπόν στον πρώτο εσωτερικό δακτύλιο που περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα, που είναι το φαγητό και το ποτό, ο οποίος αναφέρεται στα σημεία αναζήτησης αυτού του φαγητού και του ποτού από έναν επισκέπτη. Το πρώτο που θα κάνει λοιπόν κάποιος όταν επισκεφθεί μία περιοχή είναι να αναζητήσει αυτό το φαγητό και το ποτό σε διάφορα σημεία σε μια περιοχή. Αυτά λοιπόν τα σημεία μπορεί να είναι τα εστιατόρια τοπικής ή παραδοσιακής κουζίνας ή τα εστιατόρια υψηλής ή δημιουργικής κουζίνας.
Αν θέλουμε να αναπαραστήσουμε την εστίαση μιας περιοχής με ένα διάνυσμα, θα λέγαμε ότι στο αριστερό άκρο του διανύσματος βρίσκεται η παραδοσιακή κουζίνα, ενώ στο δεξιά άκρο του διανύσματος βρίσκεται η σύγχρονη δημιουργική κουζίνα. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση της Σαντορίνης, ένα κλασικό παράδειγμα παραδοσιακής κουζίνας που δοκιμάσαμε ήταν η ταβέρνα «Η Σπηλιά του Νικόλα», που δοκιμάσαμε το κλασικό παραδοσιακό πιάτο του μουσακά, ενώ στο άλλο άκρο της σύγχρονης δημιουργικής κουζίνας βρίσκονται εστιατόρια όπως η Σελήνη, το Seaside που δοκιμάσαμε τα φημισμένα κεφτεδάκια Σαντορίνης, καθώς και το Νυχτέρι που δοκιμάσαμε ένα παραδοσιακό γλυκό που το φτιάχνουμε σχεδόν όλοι στα σπίτια μας, το σιμιγδαλένιο χαλβά. Εδώ όμως το φτιάξανε με μια πιο δημιουργική και εμπνεσμένη διάθεση, προσθέτοντας ζελέ από μέλι και θυμάρι, κράμπλ από καρύδι, πουρέ από πράσινο μήλο και παγωτό από γιαούρτι. Κάπου στη μέση θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται το εστιατόριο Σκάλα στην Ία της Σαντορίνης. Αυτό το εστιατόριο λοιπόν προτιμά να μαγειρεύει κλασικά παραδοσιακά πιάτα, με μία νότα όμως, με μία πινελιά θα λέγαμε, πιο δημιουργική. Έτσι δοκιμάσαμε την κλασική κρεμμυδόπιτα, παραδοσιακή κρεμμυδόπιτα με το κουκουνάρι. Στο σημείο αυτό λοιπόν, καλό θα ήταν να αναρωτηθεί ο κάθε εμπλεκόμενος με την εστίαση, ο κάθε εστιατόρας, σε ποιο σημείο του διανύσματος θα ήθελε να τοποθετήσει τη δική του κουζίνα. Αν θα βρίσκεται στην παραδοσιακή πλευρά του διανύσματος, στη σύγχρονη δημιουργική ή κάπου στο κέντρο. Εκτός όμως από τα εστιατόρια που θα αναζητήσει κάποιος το φαγητό και το ποτό της περιοχής, μπορεί να το αναζητήσει και μέσα από την ξενοδοχειακή κουζίνα. Εδώ λοιπόν έχει δύο επιλογές, ή να επισκεφτεί τα εστιατόρια à la carte ή το πρωινό που προσφέρεται μέσα σε αυτά. Τέτοια λοιπόν παραδείγματα εστιατορίων à la carte που συναντήσαμε στη Σαντορίνη ήταν το παράδειγμα του ξενοδοχείου Grace, στο οποίο δοκιμάσαμε έναν μουσακά, όχι όμως με την παραδοσιακή του μορφή, με τον κιμά, αλλά με λαβράκι. Και επίσης στο ξενοδοχείο Μυστίκ που δοκιμάσαμε ένα κλασικό ψάρι, με κρέμα όμως αγκινάρας και λευκό ταραμά. Τα τελευταία χρόνια όλα και περισσότερα ξενοδοχεία στη Σαντορίνη αυξάνονται προσφέροντας πρωινό με χρώμα σαντορινιό. Ένα τέτοιο εξαιρετικό παράδειγμα είναι το ξενοδοχείο Αρεσάνα, που προσφέρει μία σειρά τοπικών παραδοσιακών πιάτων στο πρωινό του. Τέτοια παραδείγματα, όπως είπαμε και πριν, μια παραδοσιακή συνταγή του ξελοριστού μπακαλιάρου, όπου τον παρουσιάζουν πιο δημιουργικά και θα έλεγα με μια παιχνιδιάρικη νότα, ονομάζοντάς το σαντορινιό σούσι με ξελοριστό μπακαλιάρο. Το κλασικό σφουγγάτο παραδοσιακή σαντορινιά συνταγή με πατάτες, τυρί και φέτα, πίτες ημέρας και λουκουμάδες, τους κλασικούς σαντορινιούς ντοματοκεφτέδες, διαφόρων ειδών όσπρια που τα συνδυάζουν με σολομό και καπαρόφυλλα, τα τηγανιτά αυγά με σάλτσα ντομάτας, τα κλασικά καναπεδάκια όπως τα ξέρουμε όλοι, με παραδοσιακές συνταγές όμως, όπως είναι το τζατζίκι, η πάστα ελιάς ή η τυροκαυτερή, η περίφημη λιαστή ντομάτα Σαντορίνης και πολλά άλλα προϊόντα, όπως ο ντάκος που τον παρουσιάζουν πολύ δημιουργικά μέσα σε ποτήρι, ριζόγαλο, απίθανα τηγανόψωμα και πολλά άλλα. Και για να κλείσω τον πρώτο εσωτερικό δακτύλιο, θα πάμε στην τελευταία ενότητα, που είναι η ενότητα Μπαλαντέρ. Στην περίπτωση της Σαντορίνης, λοιπόν, την θέση αυτή την κατέχουν τα wine tasting. Μέσα από τα wine tasting, λοιπόν, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τα τοπικά παραδοσιακά κρασιά της περιοχής, τα οποία διοργανώνονται από διάφορους φορείς, εστιατόρια, ξενοδοχεία όπως είναι το Μυστίκ ή το Ζάνος Μέλαθρον, εστιατόρια όπως είναι η Σελήνη
ή από τον συνεταιρισμό Σαντορίνη Σαντό. Περνώντας στον μεσαίο δακτύλιο του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου, που όπως είπαμε έχει να κάνει με όλες τις δραστηριότητες που απορρέουν και συνδέονται με βάση το φαγητό και το ποτό μιας περιοχής, ο επισκέπτης θα αναζητήσει διάφορα σημεία πώλησης. Θα θέλει λοιπόν να αγοράσει αυτά τα προϊόντα. Και πού θέλει να τα αγοράσει? Μέσα από διάφορα καταστήματα που πολλούν αυτά τα προϊόντα. Στην περίπτωση της Σαντορίνης, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ένωση Συνεταιρισμών Σαντό, όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μία μεγάλη ποικιλία κρασιών και τοπικών προϊόντων, όπως αυτά που είπαμε προηγουμένως. Έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί χώρους παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια οι παραγωγοί του νησιού έχουν ανοίξει τις πύλες τους στο κοινό, όπου μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις μπορεί κάποιος να επισκεφθεί οινοποιία κυρίως, όπως και τη ζυθοποιία Σαντορίνης, και να γνωρίσει την παραγωγική διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Μουσεία και εκθέσεις, όπου και εδώ έχουν διαμορφωθεί διάφοροι μουσιακοί χώροι που μπορεί κάποιος να γνωρίσει την παραγωγή και τα σκεύη που χρησιμοποιούνταν από παλιά για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων. Φεστιβάλ και εκδηλώσεις, όπως η περίφημη Βεντέμα που διοργανώνεται επίσης από την Ένωση Συνεταιρισμών Σαντορίνης, όπου και εδώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πάρει μέρος στην παραγωγική διαδικασία του κρασιού από τον τρίγο μέχρι το πάτημα του σταφυλιού. Μαθήματα μαγειρικής, που επίσης διοργανώνονται από διάφορα ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε τα προγράμματα των Tour Operators. Αυτά είναι ολοκληρωμένα πακέτα, τα οποία απευθύνονται σε επισκέπτες που έχουν ενδιαφέρον για το γαστρονομικό, για τη γαστρονομία μιας περιοχής. Ένα τέτοιο παράδειγμα βλέπουμε μπροστά μας. Είναι ένα δεκαήμερο πακέτο που απευθύνεται σε ένα τέτοιο κοινό και η τιμή του δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, αφού ένα τέτοιο δεκαήμερο πακέτο αξίζει περίπου 10.000 δολάρια περίπου το άτομο. Ένα άλλο εξαήμερο πακέτο βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Διαδρομές και περιηγήσεις. Όταν βρεθήκαμε στη Σαντορίνη, με πολύ χαρά ανακαλύψαμε ότι έχουν δημιουργήσει τους δρόμους του κρασιού. Και αυτό το έχουν κάνει απόλυτα οργανωμένα. Έχουν φτιάξει χάρτη με τον οποίο ένας περιηγητής μπορεί οργανωμένα να επισκεφθεί όλα τα εινοποιεία της περιοχής και να κάνει μαθήματα υγνογνωσίας σε αυτά. Επίσης, υπάρχουν πινακίδες, επειδή άκουσα πριν ότι υπάρχει κάποια απαγόρευση για τις πινακίδες. Επειδή τη δείχνω αυτή την πινακίδα, στη Σαντορίνη λοιπόν δεν ξέρω πώς ξεπέρασαν αυτό το πρόβλημα και πολύ οργανωμένοι. Δεν έχουν ξεπεράσει, είναι εκεί το πρόβλημα. Λέει δρόμοι του κρασιού. Δεν λέει σε ποιο εινοποιείο πάει. Το λέει. Κάναβα, είναι λίγο μικρή η οθόνη, δεν μπορείτε να διαβάσετε δυστυχώς. Εδώ λοιπόν όχι μόνο έχουν τυπώσει το χάρτη με τα εινοποιεία της περιοχής, αλλά έχουν τυπώσει και πινακίδες που υπάρχουν στο δρόμο, που αναφέρονται στα συγκεκριμένα εινοποιεία. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ εύκολα ένας περιηγητής μπορεί και μόνος του να επισκεφθεί όλα τα εινοποιεία του νησιού. Επίσης, υπάρχουν πολλά γραφεία στη Σαντορίνη τα οποία διοργανώνουν τέτοιες περιηγήσεις και ξεναγήσεις οργανωμένες στα εινοποιεία της περιοχής, καθώς και ξεναγήσεις οι οποίες γίνονται σε επιβάτες κουραζιερόπλοιων που επισκέπτονται το νησί για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Και να κλείσουμε τον εσωτερικό δακτύλιο με τις περιποιήσεις στα σπα. Πολλά από τα ξενοδοχεία της περιοχής που έχουν σπα, έχουν ενσωματώσει πολλές από τις θεραπείες τους. Συγγνώμη, προχώρησε λίγο γρήγορα. Έχουν ενσωματώσει λοιπόν σε πολλές από τις θεραπείες τους τοπικά προϊόντα. Τέτοιες θεραπείες λοιπόν βλέπουμε σε ξενοδοχεία όπως το Ζάνος Μέλαθρον
το αρεσάνα και σε πολλά άλλα, να έχουν ως βάση το γιαούρτι και το μέλι και πολλές αντιγυραντικές θεραπείες με βάση το κρασί και το σταφύλι. Και να περάσουμε στον τελευταίο και εξωτερικό δακτύλιο του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου, που έχει να κάνει με το μάρκετινγκ και την προβολή του προορισμού. Θέλοντας λοιπόν στην περίπτωση της Σαντορίνης να δείξουμε τους χώρους παραγωγής, καταγράψαμε τοπία και οικισμούς, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για έναν επισκέπτη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο φημισμένος αμπελώνας της Σαντορίνης, όπου με τον ιδιαίτερο τρόπο αυτό πλεξίματος προστατεύεται από τον καιρό και όπως βλέπουμε στην οθόνη μας κάτω αριστερά, παλιές κάναβες που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή του κρασιού έχουν μετατραπεί τώρα σε πολυτελείς χώρους διαμονής για τους επισκέπτες. Επίσης, καταγράψαμε, μιλώντας με τους κατοίκους της περιοχής, ιστορίες και παραδόσεις που συνδέονται με το νησί, προκειμένου να έχουμε καλύτερη και αποτελεσματικότερη προβολή του προορισμού αυτού. Ιστορίες που ξεκινούν από την προϊστορική θύρα και τις λαϊκές παραδόσεις των κατοίκων, μέχρι την ιστορία της ντομάτας και της συνοποίησης. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία έρχονται να συνθέσουν ένα storytelling, μια συναρπαστική δηλαδή αφήγηση, η οποία στην περίπτωση της Σαντορίνης ξεκινά με τον ηφαιστειακό χαρακτήρα του νησιού και των προϊόντων του, τον ειδικό τύπο της άνυδρης καλλιέργειας και την ιδιαίτερη γεύση που αυτή προσδίδει στα προϊόντα της, καθώς και τη διαχρονική πορεία της σαντορινιάς κουζίνας, που από εκεί που αποκαλούνταν η κουζίνα των φτωχών, έχει φτάσει να θεωρείται ως ένας κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός. Και να κλείσω την παρουσίαση του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου με τον τελευταίο και πιο σημαντικό παράγοντα, που είναι ο παράγοντας άνθρωποι. Χωρίς αυτό τον παράγοντα δεν μπορεί να υπάρξει κανένα άλλο στοιχείο του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου, ούτε καν ο πυρήνας του. Οι άνθρωποι λοιπόν, μέσα από τη δημιουργικότητά τους, την εφευρετικότητά τους και τη συλλογική τους εργασία, είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν και να καταξιώσουν έναν προορισμό ως κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να προβάλλονται με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ισχυρό τρόπο που προβάλλονται και όλα τα άλλα στοιχεία του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου. Και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά τους ήρωες της γαστρονομίας αυτού του νησιού. Είναι σημαντικό να τους δείχνουμε όταν ασκούμε marketing. Μπορώ να πω γύρω. Κάτι. Λείπει αυτός που τα ξεκίνησε όλα. Θα τον δείτε τώρα. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε η Σαντορίνη. Να τους. Αυτό δεν εννοείται. Ναι. Από αυτό ξεκίνησε η Σαντορίνη. Για να πούμε στους παρόντες, είναι ο Γιώργος ο Χατζηγιαννάκης, ο ιδρυτής της Ελλήνης και αυτός που πυροδότησε αυτό το κίνημα της νέας σαντορινιάς κουζίνας. Ακριβώς. Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν, για να μην σας κουράσω άλλο, τη χρησιμότητα του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου. Το γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο για την ολοκληρωμένη καταγραφή κάθε γαστρονομικού ενδιαφέροντος μιας περιοχής. Για να εντοπιστούν πιθανά κενά, αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες από μια περιοχή. Για να εντοπιστούν τα ισχυρά σημεία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει ένας γαστρονομικός προορισμός. Και τελικά, να αποτελέσει ένα προαπαιτούμενο εργαλείο για ένα αποτελεσματικό μάρκετινγκ ενός προορισμού. Θα μπορούσε λοιπόν να φανεί πολύ χρήσιμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως Δήμοι, Περιφέρειες και στους μεμονωμένους επαγγελματίες της Δράμας, αλλά και στο Επιμελητήριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατσίκη. Και να συνεχίσω από το σημείο που σταμάτησε, λέγοντας ότι με αντίστοιχο συστηματικό τρόπο θα πρέπει να κάνουμε μία καταγραφή, αν θέλετε μία απογραφή, να δούμε πού βρισκόμαστε. Το χαρτοφυλάκιο, το γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο της Δράμας,
πού βρίσκεται, ποια κενά υπάρχουν και να εργαστούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά ή να εντοπίσουμε εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να αποτελούν κράχτες για την περιοχή μας όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία για την πιο επιθετική προβολή της Δράμας ως γαστρονομικού προορισμού. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε είναι, και αυτό ήδη αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι η επιτυχία των γαστρονομικών προορισμών που αναφέρθηκα πιο πριν, οφείλεται σε ένα πράγμα, στη συλλογική δράση. Χωρίς συλλογικότητα δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ουσιαστικά θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να συνδράμουν όλοι όσοι έχουν συμφέρον να αναπτυχθεί ο γαστρονομικός τουρισμός, οι επαγγελματίες οι οποίοι βγάζουν λεφτά από αυτή την ιστορία, θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, όπως επίσης και οι φορείς οι οποίοι έχουν σαν αντικείμενο, σαν προτεραιότητα να βοηθήσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής. Αυτοί λοιπόν που έχουν άμεσο συμφέρον, άμεσο ενδιαφέρον, καλούνται να δράσουν συλλογικά. Χωρίς αυτό δεν θα πετύχουμε δυστυχώς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε, σας έχω βάλει στην οθόνη, είναι βέβαια μικρά τα, μικρές οι οθόνες, δεν φαίνονται καθαρά, κάποια παραδείγματα τέτοιων συλλογικών δράσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, που απέδωσαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ή δεν απέδωσαν καθόλου. Κάποιες πρωτοβουλίες, όπως το Σήμα Ελληνικής Κουζίνας που ξεκίνησε ο ΕΟΤ, σε συνεργασία βεβαίως με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων, μια κριτική πρωτοβουλία η Ελληνική Ακαδημία Γεύσης που προώθησε αρκετά τα της κριτικής κουζίνας. Πιο πρόσφατα βλέπουμε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο να ασχολείται πολύ συστηματικά με το ελληνικό πρωινό. Το κριτικό σύμφωνο ποιότητας, το Aegean Cuisine που σας ανέφερα και πιο πριν. Η προσπάθεια τώρα του ΣΕΤΕ να προβάλλει πιο επιθετικά την γαστρονομία. Υπάρχει λοιπόν μία εμπειρία των τελευταίων 10-15 ετών από τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι καλό να κάνουμε ταμείο και να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία προκειμένου να αποφύγουμε κάποιες κακοτοπιές που παρουσιάστηκαν σε αυτές τις πρώτες προσπάθειες για μια πιο συλλογική κινητοποίηση γύρω από τη γαστρονομία. Τι απαιτείται όμως για να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία σε τοπικό επίπεδο? Θα πρέπει όσοι συμπράξουν σε αυτή την πρωτοβουλία, σε αυτή την κοινή προσπάθεια, να έχουν ξεκάθαρους στόχους. Όλοι να ξέρουν, όλοι που είναι γύρω από ένα τραπέζι, να ξέρουν τι θέλουμε να πετύχουμε. Θα πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ποιες επιχειρήσεις, ποιοι παραγωγοί θα προβληθούν από τις ενέργειες που προβλέπονται αυτή την πρωτοβουλία. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ξεκάθαρες προδιαγραφές, κριτήρια για το ποιες επιχειρήσεις, ποιους παραγωγούς, ποιους επαγγελματίες θα χαρακτηρίσουμε ως πρεσβευτές της τοπικής γαστρονομίας για να τους προβάλλουμε. Θα πρέπει δηλαδή να είναι ξεκάθαρο ότι από μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα προβληθούν όλοι. Θα προβληθούν οι καλοί και οι άξιοι. Θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια για την ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε μια πρωτοβουλία για την ανάδειξη της δραμηνής γαστρονομίας και εινογαστρονομίας. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα τα ωφέλη για τις επιχειρήσεις, αλλά για τους καταναλωτές. Λίγο πιο συγκεκριμένα, όταν λέμε να υπάρχουν σαφώς διατυπωμένοι στόχοι, εννοούμε να υπάρχει ένα ξεκάθαρα διατυπωμένο το κοινό όραμα φορέων και επιχειρήσεων. Οι ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέραμε, είναι καλό να δούμε λίγο τα κριτήρια που είχαμε διατυπώσει για το πρόγραμμα Aegean Cuisine. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα, εκεί θα δείτε πώς περιγράφεται ο τοπικός χαρακτήρας μιας κουζίνας, πώς προδιαγράφεται ότι μία επιχείρηση δικαιούται να πάρει το σήμα Aegean Cuisine, επειδή πρώτον προσφέρει αιγαιοπελαγική κουζίνα, είτε στη πιο παραδοσιακή είτε στη πιο μοντέρνα εκδοχή της, και δεύτερον επειδή προσφέρει καλή κουζίνα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ένταξη των επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο πρόγραμμα προβολής, θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες,
να μην νιώθει καμία επιχείρηση ότι αδικείται ή ότι πρημοδοτείται κάποιος άλλος και να είναι ανοιχτή διαδικασία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να κριθεί κατά πόσο πληρεί ή δεν πληρεί κάποιες προδιαγραφές για να προβληθεί. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στις επιχειρήσεις που θα προσκληθούν να ενταχθούν σε μια τέτοια προσπάθεια τι έχουν να κερδίσουν από αυτή τη διαδικασία, ποια τα ωφέλη. Ωφέλη μπορούν να είναι λόγου χάρη η προβολή που θα τύχουν, άρα θα τους φέρει αυτό πρόσθετη πελατεία και πρόσθετα έσοδα, ότι μπορούν να εκπαιδευτούν μετέχοντας σε μια τέτοια κοινή προσπάθεια, ότι μπορεί να έχουν μια συμβουλευτική υποστήριξη ή άλλα ωφέλη. Αλλά είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα τα ωφέλη που θα έχουν οι επιχειρήσεις που θα συντρέξουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Και βεβαίως θα πρέπει να είναι επίσης ξεκάθαρα τα ωφέλη για τους καταναλωτές, γιατί αν δεν προσφέρουμε ωφέλη στους καταναλωτές, η προσπάθειά μας είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και ποια είναι τα ωφέλη που προσδοκά η πελατεία που περιγράψαμε προηγουμένως? Τους ενδιαφέρει να αποκομίσουν γαστρονομικές εμπειρίες αυθεντικές και υψηλής ποιότητας. Αυτό λίγο πολύ είναι το πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που καλούμαστε να εξετάσουμε τη βιωσιμότητά της και τη σκοπιμότητά της στην περίπτωση της δράμας. Να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Για να προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει να υπάρξει μία χρηματοδότηση, θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι πόροι για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι δράσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο, ένα σχέδιο δράσης, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα business plan, όπως επίσης και ένα σχέδιο προβολής, ένα marketing plan, προκειμένου να ακουστούν οι επιχειρήσεις, να ακουστούν τα προϊόντα, να ακουστεί η περιοχή για να προσελκύσουμε χρήμα στην περιοχή μας. Θα ήθελα εδώ να δείξω δύο παραδείγματα από το εξωτερικό τέτοιων συλλογικών προσπαθειών όπου κρατικοί φορείς πήραν την πρωτοβουλία και δημιούργησαν προγράμματα προβολής και ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας όχι προς ίδιο όφελος, δεν βγάζει καμία περιφέρεια λεφτά από αυτή την ιστορία, κανένας δήμος, ή αν θέλετε εμέσως μπορεί να βγάζει από τους δημοτικούς φόρους, αλλά πρωτίστως γίνεται προς όφελος των τοπικών επιχειρήσεων. Γίνεται δηλαδή στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του αντίστοιχου φορέα. Έτσι λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία είναι αυτή της νομαρχίας του Τωρίνο, που καθιέρωσε το λεγόμενο καλάθι του Τωρίνο, ιταλιστή το πανιέρε. Και σε αυτό το καλάθι έχει βάλει μια σειρά από προϊόντα που παράγονται στη περιοχή. Και ήταν τέτοια ανταπόκριση των τοπικών παραγωγών που στο πρόγραμμα αυτό έχουν συμβληθεί πάνω από 1,000 παραγωγοί της περιοχής, 20 καταστήματα και 70 εστιατόρια. Εδώ βλέπετε και ένα χάρτη που μας δείχνει τα επώνυμα χαρακτηριστικά προϊόντα του Τωρίνο που προβάλλονται μέσα από αυτή η πρωτοβουλία. Ήταν τόσο επιτυχημένο αυτό το πρόγραμμα που βρήκε μιμητές και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα υπήρξε μια αντίστοιχη κινητοποίηση από φορείς για το καλάθι της περιφέρειας, τρέξαμε με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, τρέξαν αντίστοιχα προγράμματα και στην Ελλάδα. Ένα άλλο παράδειγμα ακόμα μεγαλύτερης εμβέλειας είναι μια πρωτοβουλία του Αυστριακού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείου Γεωργίας. Λέγεται Genuss Region Österreich. Αυτό σημαίνει περιοχές απόλαυσης. Και τι κάνανε εκεί? Ουσιαστικά χώρισαν όλη την επικράτεια της Αυστρίας σε 113 τέτοιες περιοχές απόλαυσης, όπου η κάθε περιοχή έχει ένα δικό της ξεχωριστό προϊόν ως κράχτη. Μπορεί αυτό το προϊόν να είναι κάποιο τυρί, κάποιο προϊόν, κάποιο αλαντικό, κάποιο λαχανικό, κάποιο φρούτο, κάποιο κρασί, κάποιο απόσταγμα. Έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ 113 περιοχές της χώρας όπου με αφορμή το προϊόν κράχτη, είναι αφορμή το προϊόν κράχτης, όπως αφορμή μπορεί να αποτελέσει και το κρασί για τη δράμα. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτό ένα προϊόν κράχτη επωφελούνται πολλοί κλάδοι. Γιατί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος σου λέει το Υπουργείο Γεωργίας, έλα να επισκεφτείς την περιοχή που βγάζει το φημισμένο τυρί
και αφού είσαι σε αυτή την περιοχή θα καταναλώσεις και άλλα προϊόντα, θα δοκιμάσεις διάφορες τοπικές συνταγές, θα μείνεις στα τοπικά ξενοδοχεία, θα κάνεις αγορές κλπ. Και έτσι λοιπόν από αυτή την πρωτοβουλία εποφελούνται οι αγρότες των περιοχών αυτών, οι επιχειρήσεις μεταποίησης που επεξεργάζονται τα αγροτικά προϊόντα, οι εμπορικές επιχειρήσεις, τα καταστήματα που τα πουλάνε, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν δραστηριότητες σε αυτούς τους γαστροτουρίστες, τους γαστροεπισκέπτες, οι οποίοι έρχονται με αφορμή ένα προϊόν κράχτη στην περιοχή. Άρα, τι κάνουμε στην περίπτωση της Δράμας? Να γίνουμε ακόμα πιο πρακτικοί. Για να ξεκινήσει αυτό που συζητάμε σήμερα, θα πρέπει να υπάρξει φορέας που θα πάρει αυτή η πρωτοβουλία. Και διαισθάνομαι ότι εκ των πραγμάτων η περιφέρεια είναι ο φορέας που κάνει το πρώτο βήμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιος φορέας ο οποίος θα το συνεχίσει, θα πάρει πάνω του την εκκίνηση αυτού του εγχειρήματος. Και θα συντονίσει, θα καλέσει και τους άλλους φορείς, αλλά πρέπει κάποιος να έχει ρόλο συντονιστή αυτής της πρωτοβουλίας. Και αυτός ο φορέας θα πρέπει να φέρει και ένα σχέδιο δράσης για προσυζήτηση στο τραπέζι. Έστω ένα προσχέδιο, μία βάση συζήτησης. Γιατί στην Ελλάδα έχουν την κακή συνήθεια, το έχω δει επειδή έχω κάνει έργα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, έχουν την κακιά συνήθεια να συζητάμε, αλλά σε αόριστη βάση. Για να πάει καλά αυτό το εγχείρημα πρέπει να υπάρξει μία συγκεκριμένη εισήγηση με συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι. Αυτό θα επιταχύνει πάρα πολύ την πρόοδο και την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος. Και ουσιαστικά τα βήματα που θα πρότεινα από τη δική μου, αν θέλετε, τεχνοκρατική σκοπιά που προτείνω να ακολουθήσουν οι φορείς της Δράμας, είναι τα εξής 9. Θα σας τα παρουσιάσω εντάχει και με αυτό θα ολοκληρώσω, γιατί φοβάμαι ότι σας έχω κουράσει. 9 βήματα. Σαν πρώτο βήμα θα έθετα την έναρξη διαβούλευσης, μιας διαβούλευσης με βάση αυτή την εισήγηση, το προσχέδιο που αναφέραμε πιο πριν. Θα πρέπει να γίνει μια διαβούλευση, όχι χήμα, αλλά δομημένη, σωστά οργανωμένη. Θα πρέπει δηλαδή όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ακόμα και αυτοί που δυνητικά θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται, και όλοι οι επαγγελματίες, οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες, να μετέχουν σε αυτή την διαβούλευση, να εκφράσουν τη γνώμη τους, να πούνε πώς βλέπουν αυτό το εγχείρημα, να πούνε τι ωφέλη προσδοκούν. Αυτά λοιπόν πρέπει να καταγραφούν. Γι' αυτό πρέπει η διαδικασία της διαβούλευσης να είναι δομημένη. Θα πρέπει κάποιος που μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο πληροφοριών να παίξει ρόλο moderator για να οργανώσει όλη αυτή την πληροφορία και να βγάλει το ρεζουμέ, για να είναι ξεκάθαρο όλοι αυτοί που είναι γύρω από το τραπέζι ποια συμφέροντα θέλουν να προωθήσουν, τι ωφέλη θέλουν να αποκομίσουν, ποιο αποτέλεσμα θέλουν να επιτύχουν, προκειμένου να υπάρξει σωστή ισορροπία. Και από την επιτυχία και τη συστηματικότητα της διαβούλευσης ουσιαστικά θα κριθεί η επιτυχία του όλου εγχειρήματος στο μέλλον. Αν πάει καλά η διαβούλευση, θα πάει καλά και το όλο εγχείρημα. Δεύτερο βήμα. Να διατυπωθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική. Να διατυπωθεί το κοινό όραμα. Στα παραδείγματα που αναφέραμε πιο πριν, τα επιτυχή παραδείγματα που είδαμε έχουν να κάνουν με το ότι υπήρχε ένα κοινό όραμα το οποίο υιοθετήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες και το υποστήριξαν στην πράξη. Ουσιαστικά αυτό το όραμα θα αποτελέσει τον συνεκτικό ιστό. Είναι αυτό που θα συνδέει τη δράση όλων σας. Γιατί ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα καλείται να κάνει η περιφέρεια, άλλο πράγμα καλείται να κάνει η αναπτυξιακή, ο Δήμος, το επιμελητήριο, και άλλο πράγμα καλούνται να κάνουν οι επιχειρηματίες. Για να υπάρχει συνοχή σε αυτές τις επιμέρους δράσεις, χρειάζεται αυτή η κοινή στρατηγική και το κοινό όραμα. Είναι ουσιαστικά σαν ένα συμβόλαιο που θα συνάψετε μεταξύ σας. Βήμα τρίτο, αναζήτηση πόρων. Πρέπει αυτό το εγχείρημα να χρηματοδοτηθεί. Και εδώ δεν έχει σημασία τόσο αν διατεθούν πολλά ή λίγα χρήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί κανείς να υπολογίσει ακόμα και με λίγα χρήματα τα οποία πράγματι θα έρθουν. Γιατί έχω δει
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας να στείνονται προγράμματα, πρωτοβουλίες κλπ. Και τελικά η χρηματοδότηση που περίμεναν να μην έρχεται ποτέ, να ανατρέπεται ο σχεδιασμός, να ανατρέπονται οι δράσεις, να ακυρώνονται δημοσιογραφικά ταξίδια, να ακυρώνεται η συμμετοχή σε εκθέσεις, να ακυρώνεται το ένα το άλλο, και με αποτέλεσμα να εκτεθεί αυτή η πρωτοβουλία και να χαλάσει το κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν πόροι, καλύτερα να είμαστε ρεαλιστικοί και πιο μετρημένοι στον υπολογισμό των πόρων, αλλά να ξέρουμε ότι θα έρθουν 5.000, οι 10.000, οι 50.000, οι 500.000, δεν έχει σημασία, αλλά ότι θα έρθουν, προκειμένου να μπορούμε να σχεδιάσουμε κάποιες ενέργειες, ακόμα και λίγες. Αυτοί οι πόροι μπορούν να προέρθουν από τις εισφορές των συμμετεχόντων και των ωφελωμένων, μπορεί να προέρθουν από κάποια προγράμματα της περιφέρειας, από εθνικά προγράμματα, από ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και από την παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής. Μπορεί, ας πούμε, να προσφέρει διαφημιστικό χώρο ή να πουλάει χώρο για συνεκθέτες σε μία έκθεση. Άρα λοιπόν και από την παροχή υπηρεσιών μπορεί μια τέτοια πρωτοβουλία να έχει κάποια έσοδα. Βήμα τέταρτο. Το προσχέδιο που λέγαμε πριν για ένα επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο επιχειρησιακό σχέδιο με βάθος χρόνου. Όχι με εξάμηνο ή δωδεκάμηνο ορίζοντα και μετά βλέπουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο με πενταετή ορίζοντα, γιατί τόσος χρόνος χρειάζεται για να χτίσεις κάτι τέτοιο. Χρειάζεται επιμονή, σύστημα. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να είμαστε μετά από 5 χρόνια. Θέλουμε να έχουμε φτάσει εκεί που κάθονται οι κύριοι νοποιοί. Αλλά για να φτάσουμε μετά από 5 χρόνια εκεί, πρέπει να κάνουμε βηματάκι προς την κατεύθυνσή τους. Και όχι τον ένα μήνα να πηγαίνουμε προς τα εκεί, τον άλλο μήνα να πηγαίνουμε προς τα εκεί, τον άλλο μήνα από εκεί και να κάνουμε και βήματα πίσω. Σας το αναφέρω έτσι γλαφυρά, γιατί έχω δει αυτό να συμβαίνει άπειρες φορές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Βήμα πέμπτο. Πρέπει να προσδιοριστεί ποιος μηχανισμός θα τα υλοποιήσει όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα περίεργο βίτσιο, αυτό που ονομάζω την επιτροπολαγνία. Λατρεύουμε τις επιτροπές και βάζουμε επιτροπές να κάνουν δουλειά επαγγελματιών. Με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή δουλειά. Άρα λοιπόν θα πρέπει, για να πάει καλά αυτό το project, να έχουμε προσδιορίσει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ποιος μηχανισμός θα κάνει τις επιμέρους δράσεις, τις ενέργειες marketing, τους ποιοτικούς ελέγχους, τις εκπαιδεύσεις κλπ. Και να βάλουμε αυτές τις δουλειές να τις κάνουν επαγγελματίες. Οι επιτροπές λειτουργούν με λογική πολιτική και όχι επαγγελματική. Η Επιτροπή είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο να θέτει στόχους και να ελέγχει τους επαγγελματίες, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την δουλειά των επαγγελματιών. Άρα λοιπόν, στο όποιο πρόγραμμα και στο όποιο budget αποφασιστεί για ένα τέτοιο εγχείρημα, πρέπει να προβλεφθούν και αμοιβές για ένα ακόμα και μικρό πυρήνα. Μπορεί να είναι 1-2 άτομα, κάποιους επαγγελματίες που θα είναι εδώ και θα υποστηρίξουν με επαγγελματισμό μια τέτοια προσπάθεια. Και γενικά να είναι ξεκάθαροι ρόλοι, να πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος κάνει τι. Βήμα έκτο. Product development, ανάπτυξη προϊόντος. Ουσιαστικά το προϊόν πρέπει να διαμορφωθεί, δεν υπάρχει έτοιμο προς πώληση προϊόν. Όπως είπαμε πιο πριν, υπάρχουν πόροι, υπάρχουν αξιόλογοι πόροι και αυτοί οι πόροι αποτελούν τις πρώτες ύλες για το προϊόν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει δουλειά προκειμένου να συνθέσουμε ένα ελκυστικό εινογαστρονομικό προϊόν. Να έρθει ένας επισκέπτης για 2, 3, 4, 5 μέρες και να πει «Ουάου, πέρασα καταπληκτικά». Είχα εξαιρετικές γαστρονομικές εμπειρίες, με αφορμή το κρασί γνώρισα την ιστορία, τις παραδόσεις, γνώρισα τους ανθρώπους της περιοχής, έκανα πολύ ωραίες αγορές, έκανα πολύ ωραίες εκδρομές κλπ. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να διαμορφωθούν εμπειρίες υψηλού επίπεδου, θέλει πολύ συστηματική δουλειά πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να γίνει καταγραφή του χαρτοφυλακίου καλή ώρα, όπως μας το παρουσίασε η κυρία Κατσίκη πριν από λίγο. Θα πρέπει να δούμε σε αυτό το χαρτοφυλάκιο τι τρύπες έχουμε, τι κενά έχουμε,
για να τα αντιμετωπίσουμε και πιθανόν από εδώ να φανούν και επιχειρηματικές ευκαιρίες για επαγγελματίες που θέλουν να καλύψουν με μια δική τους επιχείρηση αυτά τα κενά. Και βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να τεθούν ποιοτικές προδιαγραφές. Γιατί ποιο είναι το θέμα, και εδώ θα χρειαστεί και ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας από τους δημόσιους οργανισμούς. Γνωρίζω τη δυσκολία των δημόσιων οργανισμών να προβάλλουν επιχειρήσεις, συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική αυτή η προσπάθεια, πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Θα πρέπει να έχουμε καταλήξει σε ένα τρόπο συνεννόησης αυτή η πρωτοβουλία να επιβραβεύσει τους καλούς επαγγελματίες και να τους προβάλλει ονομαστικά. Ποιοι είναι οι 5, 10, 20 πιστοποιημένοι εστιάτορες περιοχής, ποιοι είναι οι 5, 10, 20 πιστοποιημένοι ηνοποί, θα πρέπει να προβάλλονται ονομαστικά. Για να έχουν όμως το δικαίωμα προβολής, θα πρέπει να πληρούν ποιοτικά κριτήρια, γιατί θα πρέπει να είναι καλοί πρεσβευτές της τοπικής ινογαστρονομίας. Άρα λοιπόν, ποιοτικές προδιαγραφές θα πρέπει να προσεχθούν. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα χαρώ πολύ να σας μεταφέρω την εμπειρία από το Aegean Cuisine, που το είδαμε αυτό στην πράξη, πώς οργανώνεται και πώς στείνεται το θέμα της ποιοτικής αξιολόγησης για να πάρει μια επιχείρηση ένα σήμα ή να γίνει δεκτή σε ένα δίκτυο αυτής της μορφής. Να το χαρτοφυλάκιο που είδαμε και πιο πριν. Και έτσι θα φανούν κάποια κενά. Παραδείγματος χάρη, δεν γνωρίζω καλά την περιοχή της Δράμας, ό,τι έχει να κάνει με τη γαστρονομία της, και έχω ένα ερώτημα. Μπορεί να βρει ένας επισκέπτης ένα καλό εστιατόριο που προσφέρει food and wine pairing, δηλαδή όπου μπορεί κανείς να δοκιμάσει την γκάμα των κρασιών της Δράμας συνοδεία του κατάλληλου φαγητού? Αυτό καλό είναι να το δούμε. Ας πούμε, αν τρέξουμε το γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο, τέτοια κενά πολύ εύκολα θα τα αντιμετωπίσουμε και θα δούμε. Πολύ εύκολα θα τα εντοπίσουμε, συγγνώμη, και θα δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Βήμα 7. Branding. Η ανάπτυξη μιας ταυτότητας. Αφού λοιπόν έχουμε διαμορφώσει το προϊόν, θα πρέπει να του δώσουμε μια πολύ δυναμική ταυτότητα. Ένα ισχυρό brand θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να εδραιωθεί γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, η περιοχή της Δράμας ως εινογαστρονομικός προορισμός. Ουσιαστικά, το branding είναι η τέχνη της συμπύκνωσης. Να συμπυκνώσουμε τη φιλοσοφία μας, το στίγμα μας, την ιδιαιτερότητά μας σε ένα εύληπτο μήνυμα, το οποίο θα το οπτικοποιήσουμε, θα το συμπυκνώσουμε σε κείμενο, με σύμβολα κλπ. Και πρέπει μέσα από το branding να τονίσουμε όχι σε τι μοιάζουμε με άλλους προορισμούς, αλλά σε τι διαφέρουμε. Άρα πρέπει να καταλήξουμε ποιο είναι το διαφοροποιό στοιχείο που θέλουμε να τονίσουμε, να κάνουμε κράχτη της περιοχής. Και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι αξίες και συμβολισμοί που θα ενσωματώσουμε στο branding, στο εινογαστρονομικό branding της Δράμας. Και εδώ υπάρχουν διάφορες παράμετροι, δεν θα σας κουράσω με αυτά. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη συζήτηση για το branding. Θα πρέπει στα εικαστικά, στη λεκτική επικοινωνία, στις εικόνες που θα χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει λοιπόν βάσει αυτών των προδιαγραφών του branding να περάσουμε με συνέπεια την ταυτότητά μας στην αγορά. Βήμα 8 και πρώτο τελευταίο. Αφού έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα, θα πρέπει να αναπτύξουμε content. Ένα κλασικό πρόβλημα που βλέπουμε στη τουριστική προβολή, ακόμα και του ΕΟΤ, πολύ περισσότερο σε επίπεδο τοπικό, είναι ότι κάνουμε ενέργειες τουριστικής προβολής με φτωχό content. Τι εννοούμε με content? Εννοούμε περιεχόμενο κάθε μορφής που χρησιμοποιούμε στην προβολή. Κείμενα, φωτογραφίες. Ελάχιστοι ελληνικοί προορισμοί έχουν επενδύσει σε ένα φωτογραφικό αρχείο, να έχουν ένα καλό φωτογραφικό αρχείο. Όσοι από εδώ έχετε ασχοληθεί με τουριστική προβολή, έχετε κληθεί να ετοιμάσετε ένα φυλάδιο, ένα site, γνωρίζετε τι τρελός πονοκέφαλος είναι να πρέπει συνέχεια να ανατρέχεις να ζητάς φωτογραφίες. Κάποιοι που έχουν φωτογραφικά αρχεία να σε βαράνε αλίπητα, να ζητάνε εξωφρενικές χρεώσεις, ενώ θα έπρεπε ο κάθε προορισμός να έχει το δικό του φωτογραφικό αρχείο. Αντίστοιχα, αρχείο κειμένων και content άλλης μορφής, χάρτες.
δεν έχουμε χάρτες, χρειαζόμαστε καλόγουστους, καλοσχεδιασμένους και εύχριστους χάρτες, βίντεο κλπ. Όλα αυτό είναι content. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επενδύσουμε στη παραγωγή του κατάλληλου content προτού βγούμε έξω στην αγορά να κάνουμε προβολή. Είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Το content αυτό θα μας βοηθήσει στο να αναπτύξουμε, συγγνώμη για τους αγγλισμούς, αλλά είναι ορολογία της δουλειάς μας. Αυτό λοιπόν το υλικό, το περιεχόμενο θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε ένα συναρπαστικό storytelling. Δηλαδή να αναπτύξουμε μία αφήγηση γύρω από την ιδιαιτερότητα της εινογαστρονομίας μας. Γύρω, να πούμε ιστορίες γύρω από το κρασί, γύρω από τις τοπικές συνταγές, γύρω από τις παραδόσεις, τους θρύλους, τη μυθολογία που σχετίζεται με αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε δηλαδή κείμενα, ένα αρχείο κειμένων βιωματικών που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτή την ζωντανή αφήγηση για τον προορισμό μας. Και επίσης θα πρέπει να κάνουμε και την κατάλληλη εικονογράφηση. Χρειαζόμαστε ισχυρές εικόνες να οπτικοποιήσουμε το μήνυμά μας, να δείξουμε ποια είναι αυτή η γαστρονομία που προσφέρουμε. Χωρίς δυνατές φωτογραφίες δεν πάμε πουθενά. Ακόμα και καμπάνιες που βασίστηκαν σε μεγάλο budget, οι οποίες γίνανε με φτωχό φωτογραφικό υλικό, δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο φωτογραφικό αρχείο. Εδώ θέλω να σας δείξω λίγες μόνο φωτογραφίες από μία δουλειά που έκανα με τον Δήμο της Νάξου, όπου στο πλαίσιο του τουριστικού σχεδιασμού είχα δώσει και πολύ αναλυτικές προδιαγραφές για το φωτογραφικό τους αρχείο και έγινε αυτή η επένδυση από το Δήμο Νάξου, συνεργάστηκε με έναν φωτογράφο, τον Χρήστο Δράζο, που έκανε μια συστηματικότατη φωτογράφηση των πέντε νησιών που ανήκουν σε αυτό το Δήμο, με αποτέλεσμα να έχουμε το κατάλληλο υλικό για να προβάλλουμε την Νάξο ως γαμήλιο προορισμό, ως προορισμό για πεζοπορία, ως προορισμό για windsurfing και βεβαίως ως προορισμό για γαστρονομία. Να δούμε εδώ κάποια παραδείγματα φωτογραφιών. Η Νάξος έχει τυριά, πρέπει να δείξουμε τα τυριά. Να δείξουμε τους χώρους που δημιουργούνται αυτές οι νοστιμιές. Να δείξουμε τους αγρότες που μοχθούν χειμώνα-καλοκαίρι στα χωράφια για να βγάλουν αυτά τα νοστιμότατα φρούτα και λαχανικά. Είναι σημαντικό να τους δει, να καταλάβουν οι επισκέπτες ότι δεν μιλάμε για μαζική βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, ότι είναι μικρή παραγωγή, οι οποίοι παράγουν τα προϊόντα με το παραδοσιακό τρόπο. Να δείξουμε πώς παρασκευάζεται ένα εμβληματικό προϊόν, ένα χαρακτηριστικό προϊόν της Νάξου, που είναι το λικέρ κίτρο. Δείχνουμε βήμα-βήμα τη διαδικασία παραγωγής με τον πιο παραδοσιακό τρόπο, στο παλιό καζάνι, με το απόσταγμα από τα φύλλα κίτρου. Ακόμα και την Παρασκευή μια συνταγή εικονογραφήσαμε. Εδώ βλέπουμε την κυρία Ματίνα στην Κόρονο της Νάξο, ένα ορεινό χωριό. Αριστερά, πάνω αριστερά βλέπετε τον άντρα της, ο οποίος φέρνει αυγά ημέρας, και η κυρία Ματίνα φτιάχνει μία ομελέτα με τυρί, με γραβιέρα Νάξου, και βλέπουμε βήμα-βήμα πώς την παρασκευάζει για να κάνουμε τους τουρίστες να πεινάσουν. Θέλουν να δουν αυτές τις φωτογραφίες και να τους τρέξουν τα σάλια. Θέλουν να οπτικοποιήσουμε την κουζίνα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από τη Σχοινούσα, που και αυτή υπάγεται στο Δήμο της Νάξου. Βλέπουμε εδώ τι σημαίνει λιτή κουζίνα. Το οπτικοποιούν τι σημαίνει λιτή κουζίνα με υψηλής ποιότητας και αγνότατα υλικά, με το άνυδρο, το ματάκι, λίγο κρεμμύδι, φάβα και ελαιόλαδο, αλλά ακόμα και πιο περίτεχνες παρασκευές. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε δυνατό οπτικό υλικό για να είμαστε αποτελεσματικοί στην προσπάθειά μας να δραιώσουμε τη Δράμα ως εινογαστρονομικό προορισμό. Και το τελευταίο βήμα είναι αυτό που δυστυχώς για πολλούς είναι το πρώτο. Από εκεί ξεκινάνε, ενώ θα έπρεπε να είναι η κατάληξη μιας συστηματικής προσπάθειας. Είναι ουσιαστικά οι ενέργειες που βγαίνουμε έξω στην αγορά για να προβληθούμε. Ενέργειες που θα κάνουμε μετέχοντας, ας πούμε, σε μια έκθεση ή κάνοντας μια διαφημιστική καταχώρηση ή βγάζοντας ένα φυλάδιο κλπ. Αν έχουμε κάνει τα προηγούμενα βήματα, σιγουρεύουμε ότι αυτό το ένα το βήμα που συνήθως απορροφά και το μεγαλύτερο κομμάτι ενός budget
θα έχει πραγματικά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά, όταν βγούμε να επικοινωνήσουμε με την αγορά, θα πρέπει να μας είναι σαφές ότι απευθυνόμαστε σε τρία διακριτά, σε τρία διαφορετικά ακροατήρια. Και θα πρέπει με το κάθε ακροατήριο να επικοινωνήσουμε με την κατάλληλη γλώσσα και με τα κατάλληλα μέσα. Έτσι λοιπόν, απευθυνόμαστε στο καταναλωτικό κοινό. Και εδώ το διαδίκτυο μας βοηθάει, και ιδίως στα κοινωνικά δίκτυα, να επικοινωνήσουμε ακόμα και με χαμηλό budget, να περάσουμε το μήνυμα σε ένα ευρύ κοινό με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει να κάνουμε μια άλλου είδους επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει στην ομάδα που ασχολείται να υπάρχει τουλάχιστον ένας υπεύθυνος τύπου, να αναλάβει δηλαδή το ρόλο ενός γραφείου τύπου, ώστε συστηματικά να, εντός αγωγικών, να ταΐζει τα μέσα ενημέρωσης με ειδήσεις γύρω από τον προορισμό μας, γύρω από τη γαστρονομία μας, γύρω με το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συστηματική ροή πληροφοριών, νέων, ειδήσεων, ιστοριών προς τα μέσα ενημέρωσης. Και επίσης ένα τρίτο ακροατήριο είναι αυτοί που οργανώνουν και πουλάν ταξίδια, το λεγόμενο travel trade. Είναι οι tour operators, είναι οι τουριστικοί πράκτορες. Και εδώ θα πρέπει με τη δική τους γλώσσα να τους προσεγγίσουμε. Ιδίως στους tour operators, τους μικρούς τους θεματικούς. Η TUI δύσκολα θα ενδιαφερθεί για κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν στην Ευρώπη εκατοντάδες πιο μικροί tour operators που ειδικεύονται σε γαστρονομικά ταξίδια. Αυτούς πρέπει να τους προσεγγίσουμε, να τους προσκαλέσουμε, να γνωρίσουν το προϊόν από πρώτο χέρι, για να τους βοηθήσουμε να πουλήσουν στη συνέχεια αυτό το προϊόν στην πελατεία τους. Αυτά λοιπόν είναι τα 9 βήματα που θα πρότεινα στην ομίγυρη, σε αυτή την ομάδα που φαίνεται να διαμορφώνεται όπως εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Θεωρώ, με βάση την εμπειρία από άλλα έργα, θεωρώ ότι ακολουθώντας αυτά τα 9 βήματα θα ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο να μην πάει καλά αυτό το εγχείρημα. Το σιγουρεύουμε το εγχείρημα εάν ακολουθήσουμε αυτά τα 9 βήματα. Επειδή σας κούρασα, να πάω στον επίλογο και να κλείσω, λέγοντας το εξής. Ποιο είναι το ζητούμενο? Θα πρέπει να δελεάσουμε τους τουρίστες να έρθουν να μας επισκεφτούν. Θα πρέπει με συναρπαστικές εμπειρίες να τους πούμε «Ελάτε, αξίζει να επισκεφτείτε την περιοχή μας». Και να σιγουρευτούμε ότι οι ερχόμενοι εδώ θα περάσουν πολύ καλά και θα γίνουν ήδη ένθερμοι πρεσβευτές για την εινογαστρονομική μας προσφορά. Στην εποχή του ίντερνετ, αυτό που λέμε word of mouth, η προβολή στόμα με στόμα, έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι στους ικανοποιημένους πελάτες, στους ικανοποιημένους επισκέπτες. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται επαγγελματισμός. Πρέπει να δουλεύουμε με υψηλά κριτήρια, με σύστημα, για να πετύχουμε όλο αυτό το σχεδιασμό. Και επιβάλλεται να δράσουμε συλλογικά. Κανείς φορέας από μόνος του, το ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, κανείς φορέας από μόνος του δεν μπορεί να επιτύχει ένα τόσο σύνθετο εγχείρημα. Άρα λοιπόν, είστε καταδικασμένοι να συνεργαστείτε. Θέλετε, δεν θέλετε, θα συνεργαστείτε. Αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα, θα πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας, ώστε ο κάθε φορέας να εισφέρει με τις δυνατότητές του εκείνο που χρειάζεται για να πάει καλά αυτό το εγχείρημα και να βοηθηθεί η περιοχή σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Το αναφέρατε εξάλλου, ότι η περιοχή έχει ανάγκη από αναπτυξιακές δράσεις και αυτή η δράση είναι εξόχως αναπτυξιακή. Θέλει υπομονή. Δεν πρέπει κάποιος να περιμένει αποτελέσματα γρήγορα και αν δει ότι παίρνει 6 μήνες και ένα χρόνο και δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό να απογοητευτεί. Θέλει υπομονή. Εδώ όλοι δεσμεύεστε σε μία μακροχρόνια κοινή πορεία, πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Για να μην υπάρχουν απογοητεύσεις, θα πρέπει οι στόχοι που τίθενται να είναι ρεαλιστικοί. Καλύτερα να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι στους στόχους, για να έχετε την ικανοποίηση ότι πετύχατε ένα βήμα και να έχετε το κίνητο να πάτε στο επόμενο. Και γενικά θέλει πολύ προσεκτική διαχείριση προσδοκιών. Να μην δημιουργηθούν λάθος προσδοκίες.
Εάν δημιουργήσουμε τις σωστές προσδοκίες και τις διαχειριστούμε σωστά, τότε όλοι οι μετέχοντες έχουν κίνητρο να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με ακόμα πιο αποφασιστικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ και εκ μέρους των άλλων εισηγητών. Νομίζω μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα και ξεκινάει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι που είναι η συζήτηση.